Εντάξει, δεν είναι η ώρα μας. Όχι, δεν είναι η ώρα. Και δεν είναι και το στούντιό μας. Δεν είναι η ώρα μας γενικώς να χτυπήσουμε ξύλο. Ευχαριστώ. Και να μείνει ζωντανός. Λοιπόν, είναι μια άλλη ώρα από αυτή που μας συνήθως. Ναι. Το Fight Club είναι κανονικά βράδυ. Αλλά το Fight Club έχει το Athens Metro Mall Edition, θα λέγαμε. Καλά το λες. Και είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall από τώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε μια, θα λέγαμε, γιορτινή εκπομπή. Μια εκπομπή γεμάτη μπάλα. Ένα φαντασμαγορικό τρίωρο για μικρούς και μεγάλους. Θα λέγαμε το καλύτερο πρόγευμα εν ώψη της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνεται στις 6. Έχει και στις 5.30, έχει μια τελετή έναρξη, τραγουδήσουν εκεί πέρα κάτι Ρόμπι Βίλιαμς, μια άλλη, μια υψήφωνος Ρωσίδα που έχει ένα μυστήριο όνομα. Σαν την Εστονή που ήταν στη Eurovision. Ναι. Ναι, αυτή είναι μια τέτοια αντίστοιχη. Λοιπόν, οπότε καλά θα πέρασε. Δεν θα βρείτε την ψήφο της, δηλαδή, εννοείς. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Με Ρόμπι Βίλιαμς ειδικά. Λοιπόν, οπότε, κυρίες και κύριοι, και όσοι βρίσκεστε εδώ στο Athens Metro Mall, αλλά και όσοι μας ακούτε μέσα από τους 94,6, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6. Είμαστε εδώ με τον Στέφανο Παλουότολο, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και κάνει εδώ πέρα όλες τις καλωδιομόντες. Διότι καλά είναι να λέμε τον, πώς θέλω, ότι ζούμε σε έναν ασύρματο κόσμο, αλλά όχι ακόμα. Ναι. Στην πραγματικότητα χρειάζονται πολλά χιλιόμετρα καλωδίων για να στηθούν τέτοιες παραγωγές. Και όλα αυτά τα χαρούμενα τραγούδια που βάζει, βεβαίως που ακούτε έτσι, είναι τραγούδια τα οποία έχουν βγει στο Ποτσουόλι πρώτα. Βεβαίως. Τα τραγούδια της Τάβλας. Τα λεγόμενα, τα περίφημα. Λοιπόν, Στέφανος Παλότολο, Παντελής Καλαϊτζίδης στην τεχνική επιμέλεια και οργάνωση. Και μαζί μας, εκλεκτοί καλεσμένοι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του τρίωρου αυτού, μέχρι τις 6. Και δώρα έχουμε, οπότε όσοι είστε εδώ, όσοι τριγυρνάτε εδώ στο Athens Metro Mall και έρχεστε κοντά μας, δεν θα χάσετε. Δεν θα χάσετε. Θα σας πούμε μετά, έχουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Έχουμε θεματάκια. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και θεματάκια που δεν θα έχουν κληρώσει και τέτοια, έχουν θεματάκια. Είσαι εδώ. Κερδίζεις πιθανότητα. Είσαι κοντά. Μπορούμε να σαρπάξουμε. Ναι. Ξέρεις από ποδόσφαιρο να απαντήσεις μια ερώτηση, ας πούμε, σχετικά εύκολη. Δεν θα χάσεις. Δεν θα χάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα χάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το πρώτο ετάπ, μπορώ να το πω, το πρώτο ετάπ. Μου αρέσει πάρα πολύ το ετάπ. Ναι, είναι καλή φάση, ομολογουμένως. Είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης, χωρίς περαιτέρω συστάσεις, δεν χρειάζεται. Καλησπέρα σας, κύριε Νικοπολίδη. Καλησπέρα, αρχίζετε την εκπομπή με το νούμερο 1. Νούμερο, μία πρώτη ώρα, νούμερο 1. Έτσι. Και ελπίζω να είστε και νούμερο 1 μέσα σε όλη τη διάρκεια. Ή νούμερο 71, θα έλεγε κανείς επίσης. 71, ναι, 71. Αν και πέρασε από μεγάλες από τρικυμίες στο 71. Γιατί? Γιατί διάφορα, ξέρω, όταν επέλεξα το 71, άκουσα διάφορα για το 71. Γιατί? Δεν είναι νούμερο για τερματοφύλακα αυτό και τέτοια. Κοιτάξτε, το 71 ήθελα να το... Πάντα όταν έγινε αυτή η αλλαγή και ο κάθε προσφυγιστής ήθελε να πάρει το νούμερο του, το σκεφτόμουν. Για ένα λόγο το αισθανόμουν γούρικο και το έχω γούρικο για μένα. Αλλά ποτέ δεν τολμούσα, ξέρετε, 15 χρόνια στον Παναθηναϊκό που προσπαθούσα να πάρω το νούμερο 1 και λέω τώρα που το πήρα θα πάρω το 1, όχι πάλι το 1. όταν όμως έκανα τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ο Παντελής Καφές φορούσε το νούμερο 1, το δικαιούταν, το πήρε. Ο γνωστός τερματοφύλακας, πολύ καλός, πολύ καλός goalkeeper βεβαίως. Παντελής Καφές, οπότε ήταν ο Καφές γιατί είχε πάρει το 1. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε αυτόν τον ίδιο, αλλά νομίζω και στον ΠΑΟΚ που ήταν, αλλά και στον Ολυμπιακό φορούσε το 1. Οπότε εμένα μου δόθηκε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αλλάζοντας ομάδα να αλλάξω και νούμερο. Και σου την είπανε γιατί είχε το 7, ας πούμε, του Ολυμπιακού και το 1. Ότι, 7, ναι. Ότι είναι 7 ναι. Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Συν ένα που θα πάρουμε φέτος. Okay, κάπως έτσι λάβει. Ναι, στο μυαλό του. Ναι. Δηλαδή. Στο μυαλό του. Αν θες να βρεις σημειολογία, την βρίσκεις. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Ριέρα, για παράδειγμα, ότι ήταν καβατζωμένο το 11, λέγανε ο Ριέρα θα πάρει το 77 γιατί θύρα 7 και 2 φορές και τέτοια. Θέλω να πω, αν θες να βρεις σημειολογία, την βρίσκεις. Δεν είναι θέμα. Οπότε εντάξει, ωραία ιστορία του 71 γενικώ. Εμένα μου αρέσει πολύ η ιστορία με τους αριθμούς όλους. Θυμίζω και την ιστορία με το Μπουφόν με το 88, έτσι. Βέβαια. Το οποίο είχε θεωρούνταν, ας πούμε, νούμερο που παρέπεπε σε φασισμό και λοιπά και λοιπά. Στο διπλό H και άρα στο Χάιλ Χίτλερ, ως το 8 γράμμα. Θέλω να πω ότι αν ψάξεις να βρεις σημειολογία στα νούμερα και έχεις κακή πρόθεση, δεν θα δυσκολευτείς να τη βρεις. Νομίζω το πιο εύκολο είναι για εμάς. Το επιλέγουμε για, παράδειγμα, για την ημερομηνία γέννησης, ήταν το 7-71, κάποιος, ας πούμε, μια η τυχερή του μέρα ή κάποιος το συνδυάσει με κάτι διαφορετικό. Μας δίνει τη δυνατότητα να το άλλο να αλλάζουμε. Έχεις παρευρεθεί ποτέ σε σοβαρή μανούρα για νούμερο?
που το θέλουν δύο διακαώς και δεν, ναι, δεν υποχωρεί κανένας. Ναι. Και τι έγινε. Ιδιαίτερα στην Εθνική Ελλάδα συνέβαινε αυτό παλιότερα. Έτσι, και το εκείνο το καταλαβαίνω το νούμερο 10. Είναι δύσκολο. Όλοι το θέλουν. Επικρατούσε ο παλαιότερος. Όχι, νομίζω ότι επικρατούσε ο προπονητής. Όταν δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας, τότε έρχεται ο προπονητής και λέει 1, 2, 3, 11. Τέλος. Δεν υπάρχει. Οπότε με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέμε. Αν και εμένα ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Κάποιος που θα θέλει να φορέσει το νούμερο 10, ίσα φαραίνει περισσότερο το νούμερο 10. Έτσι, όλοι κοιτάμε και καμιά φορά το βλέμμα μας πηγαίνει στο νούμερο, καθένας στο νούμερο 10. Ούτε στο 7, ούτε οπουδήποτε. Έχουμε, ξέρεις, 10. Ο δεκάρι, ρε παιδί. Είναι βάρη σαν ιστορία. Πώς το κάνουμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να το φορέσουμε. Το έχουν φορέσει πολύ μεγάλα ονόματα. Και είχαμε μια έτσι. Νομίζω από όσους συνυπήρξαν στην Εθνική, ο Τσιάρτας πρέπει να το φορέσει πιο άνετα από όλους. Να ήταν πάνω του πιο ελαφρύ, ας το πούμε έτσι. Ήταν δύσκολο να το βγάλουμε πάνω του. Ναι, εντάξει. Ναι, οκ. Και να το δώσουμε κάπου αλλού. Ναι. Πάντως, σαν δεκάρι, ο Τσάρτας ήταν. Ναι. Και λέω Τσάρτας, γιατί τότε ήταν Τσάρτας. Μετά έγινε Τσιάρτας. Σωστά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σωστά. Το ξέραμε ως Τσάρτα, βασικά στον άνθρωπο. Μετά μας είπε ότι θέλει να τον λέμε Τσιάρτα και ναι, απόλυτα σεβαστό. Αλλά σαν δεκάρι, στοιχεία δεκαριού, ο Βασίλης Τσάρτας ναι, είχε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα δεκάρι. Σωστό. Και ο Καραγκούνης έλεγε ότι εγώ είμαι δύο φορές το 10, φαντάζομαι. Δηλαδή, είχαν αυτές τις γνωστές κουβέντες, εγώ το 20 με δύο φορές το 10 και τέτοια. Όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Όμορφα, αλλά επιβεβαιώνει το γεγονός, γιατί τυχαίνει και νεκοπολίδη, το συζητάμε αρκετά εμείς στις εκπομπές μας εδώ και χρόνια, ότι οι αριθμοί έχουν σημασία, για τους ποδοσφαιριστές έχουν σημασία. Ναι. Όχι για όλους ενδεχομένως, αλλά για τους περισσότερους έχουν σημασία. Νομίζω θα ήθελα να έχουν ένα νούμερο που να τους αρέσει. Νομίζω ειδικά για τους παλιότερους, όταν τα νούμερα ήταν, ξέρω εγώ, από το 1 ως το 23 στις αποστολές και τα 11 δάτα ήταν 11 δάτα, γιατί μετά που μπήκαν τα 99, τα 71, τα 83 κλπ. Άπλωσε και λίγο το πράγμα. Πρέπει να σου ας πούμε, δεν μου αρέσει το νούμερο 15. Το απεχθάνω. Γιατί ήμουν. Παρέμβασε τον Μίλτο Σαπάνη αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ίσως. Ο Βασίλης Κοροσίδης νομίζω θέλει να πει κάτι. Απεχθάνω το νούμερο 15 γιατί όταν. Το βρίζα το φορά για το 15. Την δεκαετία του 90 είχαμε το νούμερο 1 και το νούμερο 15 που ήταν ο αναπληρωματικός τροματοφύλακας πάντα. Οπότε επειδή πέρασε αρκετά χρόνια στο μπάγκο, είχα το νούμερο 15. Και το απεχθάνω. Εντάξει, λογικό. Επειδή ήταν το νούμερο του πάγκου ουσιαστικά. Ήταν συνυφασμένο με το. Κάπως έτσι. Με τον Μπάκο. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Αντώνη Κοπολίδη, όπως καταλαβαίνετε, πρώτα απ' όλα για να συζητήσουμε για Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ έχουμε, Μουντιάλ ξεκινάει. Yeah. Και τα Μουντιάλ, όπως συζητάγαμε και λίγο πριν την εκπομπή, είναι μια ιστορία περισσότερο συνυφασμένη για τον καθένα με τις παιδικές του αναμνήσεις. Με αυτές τις τόσο δυνατές, ωραίες αναμνήσεις, κυρίως τα πρώτα Μουντιάλ που έχει δει ο καθένας μας, είναι. Ένα καλοκαίρι στο χωριό, είναι ένα καλοκαίρι χωρίς σχολείο, είναι ξαφνικά μια υπέροχη παιδική χαρά ποδοσφαιρική, η οποία ανοίγεται μπροστά σου, ειδικά αν γουστάρεις και την μπάλα. Και η οποία σε ακολουθεί με ένα μαγικό τρόπο όσο μεγαλώνεις, όσο χρόνο και να φτάσεις. Δηλαδή έχεις την ίδια χαρά και στα 40 σου, ας πούμε, και στα 45 σου, και φαντάζομαι και μεγαλύτεροι άνθρωποι από αυτή την ηλικία, όταν έρχεται αυτή η ευλογημένη στιγμή ανά 4 χρόνια που έχει Μουντιάλ. Ναι, νομίζω να πουλήσει τα παιδικά σου χρόνια. Σκέφτεσαι, ναι, ας πούμε με τηλεόραση με κεραία. Να βρούμε τη γωνία, να δούμε την εικόνα. Μετά φοράμε στην έχρωμη τηλεόραση στο καφενείο. Το καφενείο έφερε έχρωμη τηλεόραση. Όλοι να πάμε να δούμε το έχρωμο Μουντιάλ. Σουβλάκια. Σουβλάκια, μπύρα. Νομίζω ότι είναι μια μεταφορά της στο παρελθόν, στα παιδικά μας χρόνια. Βλέπεις ένα παιχνίδι, την άλλη μέρα πηγαίνεις να παίξεις μπάλα. Εγώ ήμουνα ο Πελέ, ο Μαραντόνα και οτιδήποτε άλλο ονόματα. Σε μικρή ηλικία προσπαθούσαμε να μοιάσουμε. Ποιος ήσουν εσύ, ποιος ήσουν. Εγώ ποιος ήμουνα. Εμένα. Μου άρεσε Κουμπίλιας Περού. Μου άρεσε αυτή η φανέλα, αυτή η άσπρη με τη ρίγα. Μου άρεσε το όνομα Κουμπίλιας. Μου άρεσε μια χώρα πολύ μικρή, είχε ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή. Και πάντα προσπαθούσα, είχα στο μυαλό μου αυτό τον παίχτη. Εντάξει, υπήρχαν και οι Βραζιλιάνοι, ο Σόκρατες που είχε αυτό το χρονικό, που ήταν πραγματικά ένα κάτι το διαφορετικό μέσα στο γήπεδο, yeah, τόσο φιλός παίχτης κτλ. Αλλά πάντα θέλαμε να μοιάσουμε σε κάποιον, πηγαίναμε μετά το βράδυ, βλέπαμε κάτι άλλο και θέλαμε να μοιάσουμε στο επόμενο. Και πήγαινε έτσι όλο το Μουντιάλ. Βέβαια ήταν πολύ πιο σε πιο μικρή έτσι, χρονική διάρκεια, γιατί ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες. Σίγουρα ήταν μεγαλύτερη ένταση. Τώρα έχουν πιο πολλά παιχνίδια. Αργεί λίγο να πάει μπροστά
το έργο, γιατί εγώ πιστεύω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει στα νοκάουτ. Εκεί πραγματικά βλέπουμε αρχίζει το πράγμα και γίνεται πιο σοβαρό. Το θέμα είναι ποιος την έχει πατήσει μέχρι τα νοκάουτ. Γιατί είναι στα νοκάουτ ξεκινάει, αλλά κάποιοι έχουν ξεκινήσει αργά, όπως λες και εσύ, και έχουν χάσει το τρένο μέχρι να τελειώσουν οι όμιλοι. Και συνήθως όπως ξεκινάει και περνάει την τελευταία στιγμή και το πρώτο φαβορί για να το πάρει. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Παίζει αυτό όντως. Έτσι. Νομίζω ότι όμως ότι. Σίγουρα είναι οι παιδικές μας ηλικίες. Τώρα παρακολουθούμε το Μουντιάλ με μια άλλη οπτική γωνία. Ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς, είτε σαν ποδοσφαιριστές είτε σαν προπονητές, τώρα κάτι το διαφορετικό. Ψάχνουμε να βρούμε το τι καινούργιο μπορεί να μας φέρει, νέες τάσεις, τα πάντα. Χάνουμε την ουσία, την παιδικότητα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι έρχεται με την ηλικία και με την επαγγελματική διαστροφή ταυτοχρόνως αναλόγως. Δηλαδή, εσένα η πρώτη σου ματιά είναι η προπονητική ή η ματιά του τερματοφύλακα, ας πούμε. Η προπονητική. Ποια η προπονητική. Ναι, η προπονητική. Αυτό που... Άρα, κοιτάς συστήματα πρώτα, κοιτάς τακτικές, κοιτάς διατάξεις, κοιτάς ανάπτυξη, κοιτάς δηλαδή συστατικά στοιχεία του παιχνιδιού. Δεν έχει πολλά πράγματα να κρύψει το γενικά το Μουντιάλ ή τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γιατί έχει να κάνει πλέον με τη μεγάλη πληροφορία. Που έχουμε. Έχουμε πολλές πληροφορίες από παντού. Έτσι. Περιμένουμε όμως κυρίως από την Νότια Αμερική, αυτό το είδαμε και στον προηγούμενο Μουντιάλ, διαφοροποίησεις σε σχηματισμούς και τακτικές και στρατηγικές. Αλλά, γιατί είναι ίσως και ομάδες που βλέπουμε λιγότερο. Λιγότερο, αυτό ακριβώς. Ενώ για τη Γερμανία, για την Αγγλία, γνωρίζουμε πώς θα παίξουν, ποιοι θα παίξουν, ποια είναι η στρατηγική τους. Και επίσης και οι λιγότερο καλουπομένες. Δηλαδή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό καλούπι από το λατινοαμερικάνικο ακόμα. Ειδικά όταν παίζουν παίχτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, ομάδες, η Αργεντινή για παράδειγμα, παίζουν κατά βάση παίχτες που αγωνίζονται στην ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι πιο τακτικά πειθαρχημένοι. Αλλά βλέπεις κάτι άλλο. Και η Βραζιλία πια. Ομάδες όπως η Κολομβία, όπως η άλλες. Παραδείγματος χάρη και η Χιλή, όταν οι πολλοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όταν όμως γυρίζουν και φοράνε τη φανέλα της Χιλής, είναι αρκετά σκυλοτράχυλη. Και ρεμπεσκέδες γίνονται. Νομίζω ότι επιστρέφει το μυαλό το νοτιοαμερικάνικο και αρχίζουν. Και χτυπάνε και κλωτσάνε και τραβάνε και όλα αυτά τα ωραία που εμάς μας αρέσουν με την έννοια ότι μας θυμίζουν κάτι από τα παλιά, γιατί υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εσύ πρέπει να μπαίνεις σε μια σύγκρουση. Σαν προπονητής, θες να βλέπεις πλάνα και συστήματα και πειθαρχία. Σαν φίλος του ποδοσφαίρου, σου αρέσει να βλέπεις και λίγο πιο αλανιάρικο πράγμα, νομίζω. Ναι, εμένα μου αρέσει. Σε όλους μας αρέσει. Και η προπονητική ματιά είναι άλλο πράγμα. Νομίζω ότι οι Νοτιοαμερικάνοι είναι αυτοί που θα δώσουν αυτό το, έτσι, τη διαφορετική νότα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε, αυτό το τράβηγμα της φανέλας, μια γροθιά που δεν θα με δει ο διαιτητής, ένα πάτημα στα πόδια, αυτά. Εγώ πρέπει να πει κάνα τρίπλα, κάνα τούνελ, κάνα ραμπόνα και λέει για μπουνιές και κλωτσιές. Δεν μπορώ να συνδυάσω τη Χιλή ή την Ουρουγουάη ή ακόμα και τον Βουρού, πιστεύω, Περού, ακόμα και την Κωνσταντίνα που είναι σκληροτράχυλες ομάδες. Νομίζω ότι έχουν κάτι από το παρελθόν και μας αρέσει λίγο. Και ευτυχώς λέω. Και ευτυχώς λέω γιατί θα το συνεχίσω. Μετά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Τώρα πρέπει να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική διακοπή. Σας θυμίζουμε ότι το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων, υποδέχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τον παλμό του διεθνούς τουρνουά μέσα από live προβολές, φανταστικές εκπλήξεις, παιχνίδια και μοναδικά δώρα για όλους. Για όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 2018, οι αγορές σας γίνονται μπάλα στο Athens Metro Mall, αφού κάθε εβδομάδα ένας τυχερός θα κερδίσει την αυθεντική μπάλα της Adidas για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 μέσω κλήρωσης με αγορές 20 ευρώ και άνω. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Sport FM στους 94,6, ζωντανά από το Athens Metro Mall, στο οποίο Athens Metro Mall για όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 2018 απίθανα διαδραστικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια περιμένουν μικρούς και μεγάλους για να διασκεδάσουν και να κερδίσουν μοναδικά αθλητικά δώρα, ενώ η ποδοσφαιρική δράση μεταφέρεται και στα Happy Family Weekends του Athens Metro Mall, βάζοντας γκολ στην διασκέδαση. Λοιπόν, τι σας είπαμε πριν, σας είπαμε ότι έχουμε δώρα. Τα τάξαμε και μην τάξει του παιδιού. Του Άγιου Κερί και του παιδιού Κολούρη. Κολούρη, λοιπόν. Το ένα από τα δώρα που θα δώσουμε, θα δώσουμε διάφορα δώρα σήμερα. Ένα από τα δώρα που θα δώσουμε είναι ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο προφανώς. 32 ομάδες, 670 αυτοκόλλητα και 50 ειδικά αυτοκόλλητα σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνετε το άλμπουμ και όλα τα αυτοκόλλητα για να έχετε τη χαρά να το κολλήσετε μόνοι σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει άλμπουμ Panini, FIFA World Cup, έτσι, ό,τι πιο grande μπορείτε να βρείτε. Σημαίνει θέλω να μείνω 3 ώρες μόνος μου.
ή θέλω κάθε μέρα να έχω ένα μισάωράκι να κολλάω κάτι για να μπορέσει να διαρκέσει η απόλαυση. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τρία τέτοια θα δώσουμε μέχρι τις 6. Το πρώτο εκ των οποίων ευελπιστούμε. Δες το από μακριά, δες το. Ότι θα φύγει ευθύς αμέσως. Καθότι εδώ πέρα έχουμε μαζί μας φίλους, αλλά δεν θα το κερδίσουν έτσι. Απλά πρέπει να απαντήσουν και σε ερώτηση. Βαλεντίνα, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα, επειδή πρέπει να τα πω γιατί είμαι τίμιος, έχω κερδίσει από Sport FM συμπληρωμένο και το 2006 ναι. και το 2014. Ναι, το 10 τι έκανες. Το 10 το κέρδη το συμπλήρωσα με τα λεφτά. Το συμπλήρωσες. Το συμπλήρωσες. Ναι, ναι. Ολόκληρο. Έκανες καταλλαγές. Ναι. Γιατί εντάξει, τότε ήμουν 12 χρονών, μπορούσα ακόμα. Ναι. Ήταν ηλικία, μπορώ να κάνω. Είχες λεφτά τότε στα 12, τώρα δεν έχεις. Εντάξει, είναι. Ήσουν φορτωμένος τότε. Ρε το χαρτζιλίκι που πήγε όλο. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να γλιτώσεις τα έξοδα, δες το. Λοιπόν, έχουμε τη Βαλεντίνη Παραγωπούλου εκεί πέρα, η οποία είναι με το μικρόφωνο και σε κοιτάει για να δει αν θα τα καταφέρεις. Είχα δάσκαλο του Χρήστου Τυρακόπουλου εγώ, οπότε ξέρεις τα γίνει. Και εκείνος έχει κερδίσει από Χρήστο Τυρακόπουλο από διαγωνισμό, οπότε έχει ανέβει ο πήχης ψηλά. Θες να διαλέξεις κατηγορία ερώτηση, γιατί έχω πολλές δύσκολες ερωτήσεις στο μυαλό μου. Τι κατηγορία σε φάση που έγινε το Μουντιάλ του Τάδε, το όνομά σου μαζί. Α, Κυριάκος. Κυριάκος. Κυριάκος ο τυχερός. Για να δούμε. Σε φάση που έγινε πιο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, νομίζω τα ξέρω όλα αυτά. Τι να σου πω. Δεν είναι και πολύ δύσκολη αυτή. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάντε μία. Το 54 στην Ελβετία που είναι το πιο δύσκολο, ας πούμε. Γιατί είναι το πιο δύσκολο. Ξέρω εγώ, ποιο άλλο είναι το πιο δύσκολο από αυτό. Να το ξέρεις, ας πούμε. Ξέρω, το 58. 58 έγινε στη Σουηδία. Ναι, και ποιος το κέρδισε. Κέρδισε η Βραζιλία, πρώτο του Πελέ. Ναι, τελικός. Σουηδία-Βραζιλία. Σκορ. Σκορ δεν. Είναι καλός όμως. Είναι καλός. Είναι καλός. Να πάτσε τρεις ερωτήσεις. Μην τον αδικήσω. Να δώσουμε τρία άλμπουμ. Όχι κύριε, δώσουμε τρία άλμπουμ. Έλεος. Αλλά το ένα άλμπουμ δικαιωματικά, Κυριάκο παιδί μου. Τόσο εύκολα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φέρ το πίσω. Φέρ το. Όχι, έλα. Φέρ το, αφού κάνεις το δύσκολο, φέρ το. Έλα. Τι. Θες πιο δύσκολο. 5-2 το σκορ. Α. Έχουμε με υποβολέα ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω. Με υποβολέα ξέρω κι εγώ. Κακεντρέχεις αυτά, έλα. Φίλε, τελικούς Μουντιάλ μόνο, εντάξει, κι εγώ τους μαθαίνω σε 5 λεπτά να κάτσω να τους διαβάσω. Δεν θα πάρεις πάνινης. Όχι, δεν θα πάρω πάνινης. Δεν θα πάρω πάνινης. Όχι, εντάξει, ήσουν καλός, ήσουν τίμιος. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση εκεί με τα χαρτάκια. Αυτό που είπατε, θέλω να μην λίγο μόνος. Μετά το μάτς, Έτσι, άντε, στο καλό. Λοιπόν, έφυγε το πρώτο άλλο Σπανίνη, αργότερα θα δώσουμε άλλα δύο. Ευχαριστούμε τη Βαλεντίνη Νικολακοπούλου. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Αντώνη Νικοπολίδη, που είχαμε μείνει. Λέγαμε εκεί για το ότι θέλουμε και λίγο αλήτικο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Θέλουμε και λίγο αλήτικο παιχνίδι. Με ποιον είσαι στο φετινό Μουντιάλ? Ή ποιον είσαι στα Μουντιάλ γενικότερα? Εκτός όταν έλαβε μέρος η Ελλάδα. Θα πει Ιταλία. Ιταλία, θα πει βάζω στην Ιταλία. Στάτα, εντάξει. Άρα έχουμε φραγμένο. Φραγμένο ήταν. Κλειδωμένο ότι θα πει Ιταλία. Νομίζω ότι θα υποστηρίξω αυτή τη φορά την Αγγλία. Έτσι για το καλό. Την Αγγλία. Πιστεύω ότι είναι μια νεανική ομάδα, έχει ενθουσιασμό, έχει ταχύτητα. Διάβασα ένα πολύ ωραίο χθες στο Facebook που λέει η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας επισκέφθηκε ένα ορφανοτροφείο στη Ρωσία και έχει από κάτω εισαγωγικά και λέει πρώτη φορά βλέπω τέτοια απόγνωση στα μάτια. Βλαντιμίρ 6 χρονών. αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα κλασικό αστείο το οποίο το έχουν βγάλει Σκοτσέζοι και το οποίο συνοδεύει τους Άγγλους από τη δεκαετία του 70. Σε κάθε διοργάνωση που πηγαίνουν είναι η ίδια φάση, ξέρεις, απλώς αλλάζουν τα ονόματα και τα λοιπά. Αλλά είναι ωραίο, νομίζω ότι ταιριάζει στην Αγγλία. Ή επίσης, όπως λένε για την Αγγλία, αφού κάνεις αναφορά, λέει: παιδιά, η Αγγλία παίζεται 1-19 για κατάκτηση του Μουντιάλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ρίχνεις ένα εικοσάρικο και έχασες ένα εικοσάρικο. Απλά πράγματα. Εντάξει, είναι εύκολο να πούμε τετριμένα. Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία που πάντα θα είναι τελικό ή θα είναι μη τελικό κτλ. Okay, τη νομίζω ότι να στηρίξουμε την Αγγλία. Την πιστεύεις όμως κιόλας? Πιστεύω ότι μπορεί να πάει μέχρι ψηλά. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι στους 4 ή θα πάει τελικό, αλλά νομίζω ότι έχει την προοπτική να βρεθεί ψηλά αυτή τη φορά. Η Αγγλία καταρχάς έχει το καλό ότι είναι σε έναν από τους δύο πιο εύκολους ομίλους του Μουντιάλ. Και αυτή τη στιγμή χιλιάδες μπύρες πίσω στην Αγγλία στο όνομα του Αντώνη Νικοπολίδη μετά από αυτό που είπε. Και δεν την περιμένουν. δεν είναι όπως πήγε, παραδείγματος χάρη, με Μπέκαμ τότε. Δεν θυμάμαι ότι ήταν το 10, όχι το 10, ήταν το 8 που ήταν. Όχι, στο παγκόσμιο. Το 6. Με Μπέκαμ, με στο 6 στη Γερμανία. Με Μπέκαμ, με και
λέγανε ότι είναι η ευκαιρία να το πάρουμε και αυτό. Είναι, νομίζω, πάει πολύ πιο ήσυχα, λιγότερο αγχωμένη. Αν φύγει αυτό το βάρος από πάνω, νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει ψηλά. Εάν στοχεύσει και στο αποτέλεσμα, γιατί συνήθως οι Άγγλοι παρασύρονται λιγάκι έτσι, στο ρυθμό και στο. Αν είναι λίγο πιο συγκρατημένοι, αν στοχεύσει να βρει τον γκολ, να μην ασχοληθεί με πολλά πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Το πάγιο θέμα των Άγγλων, Αντώνη, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ότι έχουν μια ποδοσφαιρική αλαζονία η οποία δεν συνάδει με τις εθνικές τους επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Την έχουν μόνιμα, την έχουν λόγω της Premier League. Και δεν απεικονίζεται στις διεθνείς διοργανώσεις. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι τα 60 παιχνίδια που κάνουν το χρόνο. Σίγουρα λόγω του. Φτάνω, είσαι πιο κουρασμένοι από τους άλλους. Είναι το μόνο σίγουρο. Και οι ομάδες που παίζουν στο Champions League, κυρίως οι παίκτες που παίζουν στο Champions League, έτσι, Real, Barcelona κτλ., που φτάνουν τουλάχιστον μέχρι στους προημιτελικούς. Αλλά οι Άγγλοι, λόγω των πολλών παιχνιδιών του πρωταθλήματος, αλλά και τις διάφορες οργανώσεις που έχουν, έχουν πιο βαρημένο ιστορικό. Οι Γερμανοί σταματάνε για ένα μήνα το χειμώνα, ξεκουράζονται, έχουν μια δεύτερη περιοδικότητα, ετοιμάζονται διαφορετικά. Εντάξει, οι Γερμανοί είναι άλλη φάση. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν εδώ και χρόνια με τον Κλίνσμαν και μετά με το Λεύ. Είναι ένα project ολόκληρο το οποίο υπηρετούν. Τους βοηθάει αυτό. Εγώ θα έλεγα για τους Άγγλους και κάτι ακόμα. Ότι για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Άγγλοι εκτός Αγγλίας δεν μπορούν να πιάσουν. Δηλαδή οι παραστάσεις τους είναι καθαρά αγγλικές, καθαρά βρετανικές. Ναι. Δεν πιάνουν οι Άγγλοι εκτός Αγγλίας. Όχι, Ισπανίας. Ένας Μπέκαμ από εδώ, ένας άλλος από. Λίγοι παίκτες βγαίνουν από το νησί και κάνουν μεγάλη καριέρα. Άρα οι παραστάσεις τους είναι περισσότερο από το πρωτάθλημά τους. Θα υποστηρίξουμε το outsider. Θα σας αρέσει να υποστηρίζουμε τα outsider γιατί έτσι μας δημιουργεί και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ήταν άσχημα να πούμε εντάξει, Γερμανία τώρα, εντάξει, τι να υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει λόγος, θα φτάσουν στους ημιτελικούς, θα φτάσουν στο τελικό. Είναι φαβορί να το. Ναι, όχι, δεν φτάσουν. Είναι μια ομάδα που αποδεικνύει. Ακόμα και στο Κοφαϊντερέσου μου πήγανε μια δεύτερη ομάδα και το πήρε με μια δεύτερη ομάδα ουσιαστικά. Άρα νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορί, η Βραζιλία μου φαβορί. Η Βραζιλία και μια που λες Βραζιλία, να κάνω εδώ μια παρατήρηση σε σχέση με το αθλητικό ποδόσφαιρο που λέγαμε πριν. Η Βραζιλία την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μεθοδικά και συγκεκριμένα έχει λίγο βάλει στην άκρη το ζόγο Μπονίτο, αυτό δηλαδή που χαρακτήριζε την ομάδα, και έχει προσχωρήσει λίγο στη λογική του ποδοσφαιρικού πραγματισμού για να μπορέσει σιγά σιγά να κάνει επιτυχίες. Ειδικά η Εφτάρα που έχει πονέσει πάρα πολύ, ταρακούνησε. Πήρε τον προπονητή τώρα τον Τσίτσι, ο οποίος για τους Βραζιλιάνους θεωρείται ίσως ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να έχει ομάδα. Και προσέξτε, θα κατέβει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά θαρό στην ιστορία της με τρεις αμυντικούς χαφ στο βασικό της σχήμα. Ποιος η Βραζιλία? Με ένα 4-3-3, που εντάξει, τρεις μπροστά θα είναι παιδιά, κάντε ό,τι γουστάρετε, ό,τι μπορείτε. Αλλά από πίσω Καζεμίρο, Φερναντίνιο, Παουλίνιο. Ναι. Δεν έχει πια άλλες εφτάρες. Αν θέλει να πάει η Βραζιλία για κούπα, πρέπει να σφίξει. Πρέπει να πάρει και μάτς με ένα 0. Νομίζω η Βραζιλία, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, να πάει να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, θα ξεσηκωθεί όλο ο Βραζιλία. Εδώ μπορεί να το κάνει, είναι μακριά. Αλλά έφαγε την εφτάρα και το πλήρωσε επικοινωνιακά και σαν πρεστής και σαν όλα. Το πλήρωσε πολύ ακριβά. Την κυνηγάει αυτό το πράγμα και θα την κυνηγάει για πολλά χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παίξουν εκεί. Είναι πολλές φορές ο κόσμος, ο φύλαος σε παρασύρει. Θες να το κάνεις, αλλά δεν μπορείς. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθείς, να πεις θα παίξω για το αποτέλεσμα, θα κοιτάξω την αμυνά μου κτλ. Όλοι στην Βραζιλία περιμένουν μια Βραζιλία επιθετική, ποδόσφαιρο, γκολ, αυτό, το ένα, το άλλο. Οι ποδοσφαιριστές, όλοι αυτοί που αγωνίζουν στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, παίζουν σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Αυτό που είναι στην Ευρώπη, με τακτικές, με καμιά φορά να παίξουμε για το αποτέλεσμα, να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Πάντως είναι καλή χρονιά αυτή η συγκεκριμένη τώρα. Με πιο ισορροπημένη θα έλεγα. Να. Και στην άμυνα και στην επίθεση γενικά. Αλλά το βαρόμετρο είναι ο Νεϊμάρ. Σε τι μέρα θα βρεθεί, αν σε τι μουντιά θα βρεθεί, αυτό θα είναι το βαρόμετρο για αυτό. Γιατί αυτό σου του οδηγεί και χρειάζεται να το παίχτη, να σε οδηγήσει. Εγώ λέω ίσως και ο Ζεσούς, με την έννοια ότι στο Νεϊμάρ θα πέσουν όλα τα μάτια, αλλά ο Ζεσούς είναι αυτός που θα είναι ο center forward και θα υποδεχθεί. Δηλαδή, εντάξει, ο Νεϊμάρ θα βάλει 2-3 γκολ, αλλά με όλες τις άμυνες προσαρμοσμένες πάνω του. Ο Ζεσούς πώς είναι, 21 δεν είναι. Ναι, είναι μικρός. Είναι, αλλά αυτός λογικά θα πέσει στη θέση του. Ίσως και Κουτίνιο.
ίσως ο Κουτίνιο, ο Φιρμίνο, ο τρίτος δηλαδή που θα παίζει μπροστά, θα πρέπει να μοιράσει το σκοράρισμα της Βραζιλίας. Δηλαδή, θα μπορέσει να είναι μόνος. Εγώ θα έλεγα περισσότερο αυτό που λέει ο Αντώνης Κουτίνιο, ο Φιρμίνο, από την άποψη ότι είναι μεγαλύτερη ηλικία, πιο ψημένη σε μεγάλες παραστάσεις. Έρχονται από καλή χρονιά, ειδικά ο Φιρμίνο που έφτασε και μέχρι τελικό Champions League. Ο Ζεσούς είναι πολύ ποιοτικός, είναι και μικρός για να σηκώσει το βάρος ευθύνης. Εγώ νομίζω ότι γενικά σε αυτό το Μουντιάλ θα υπερτερήσουν και υπερτερούν πάντα οι ομάδες οι οποίες έχουν ποιοτικότερο πάγκο. Μπορούν από τον πάγκο να βάλουν ένα παίχτη ο οποίος θα αλλάξει το παιχνίδι. Αυτό το είδαμε και στο τελικό της Champions League. Η Real έβαλε από τον πάγκο ένα παίχτη 100 εκατομμυρίων, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Και η Liverpool έβαλε το Λαλάνα που ήταν από αποχή εξάμεινη. Επηρέασε κατευθείαν το παιχνίδι. Άρα, όσο πιο πολλούς παίχτες έχεις που μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι θετικά, έχεις νομίζω μεγάλες πιθανότητες να φτάσεις και πιο ψηλά. Βεβαίως, ρόλο παίζει και το γεγονός το πώς μπορεί ο παίχτης να ενταχθεί στο σύστημα της ομάδας. Δηλαδή, ένας παίχτης είναι καλός από μόνος, το λένε διαφορετικό ο Μπέιλ που ξέρει τη λειτουργία της Real για παράδειγμα, και διαφορετικό, να πω ένα τυχαίο παράδειγμα, ο Τολισό που μπορεί να είναι καλός παίχτης, αλλά δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα κουμπώσει ως αλλαγή στο σύστημα της Γαλλίας. Διότι από αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η Γαλλία είναι ίσως η ομάδα με το πληρέστερο ρόστερ. Υπ' αυτή την έννοια, ότι έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίχτες θα έχει στον πάγκο της. Αυτοί οι παίχτες, όλοι αυτοί οι παίχτες Ευρωπαίοι, Βραζιλιάνοι που έχουν στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι παίχτες, γνωρίζουν όλα τα συστήματα, όλες τις θέσεις. Μπορούν πάρα πολύ εύκολα να προσαρμοστούν. Είναι εκπαιδευμένοι, είναι προπονημένοι σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ένα παίχτη να τον πάρει, θα του πει από 4-4-2 το πάμε 3-5-2. Θα καταλάβει πολύ γρήγορα το τι χαρακτηριστικά, το τι θέλει η θέση. Είναι παίκτες υψηλού επίπεδου που αντιλαμβάνουν τα πάντα. Ακόμα και με ένα νόημα μπορεί να προπονητής που θα παίξουμε αυτό και θα καταλάβει τι ακριβώς θέλει η θέση του. Λέω ότι πιο πολύ πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, όσο πιο περισσότερους παίκτες έχεις, τόσο πιο πολύ. Και το λέω αυτό ορμόνος πάντα, το λέω συνέχεια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μια φορά που είχαμε πάει σε ένα σεμινάριο στη Λιόν και ο ίδιος ο Καπέλο, όταν το ρωτήσαμε, είχε παιχνίδι Ρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μπήκε μέσα και το ρωτήσανε και είπε, έδειξε πρώτα τη φανέλα, καμισέτα, αλλά και εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και η Βραζιλία έχει τη φανέλα και η Γερμανία και παίζει μεγάλο ρόλο και σίγουρα, σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Και λέει, οι επιλογές του μπάγκου. Δείτε τι έβαλε η Ατλέτικο και τι έβαλε η Ρεάλ. Ο ένας επηρέασε, βγήκε ο Μπενζεμά και πήγε ο σεντερφόρ της Τσέλσι. Ο Ντιέγκο Κοστά. Όχι, που πήγε στη Ρεάλ, που πήγε στη Γιουβέντους. Μωράτα. Ναι, που μπόρεσε και επηρέασε ξανά το και η Ατλέτικο δεν είχε να αντικαθίσει τον Κοστά. Δηλαδή, και αυτός σου λέει, αν μπορώ να αλλάξω από μέσα το παιχνίδι, από τον πάγκο, είναι στα σύν. Γι' αυτό το λέω και το πιστεύω και πραγματικά έτσι είναι. Λέγοντας το για Ντιέγκο Κοστά, να εστιάσουμε, θέλω λίγο στην Ισπανία. Καταρχάς, βλέπεις επιθετικό πρόβλημα. Γιατί δεν βλέπουμε τον Ντιέγκο Κόστα. Ο Ντιέγκο Κόστα θα είναι ο βασικός σέντερφορ και πίσω του είναι λίγο το χάος. Καταρχάς, πριν πάμε στους παίχτες, με όλο αυτό το σύστριγκλο που είχε. Το χάος. Το δεύτερο είναι αυτό που θα έλεγα, βεβαίως. Σκεφτείτε να γινόταν να βγει η Εθνική Ελλάδος και να γινόταν αυτό το πράγμα. Τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Τι λογική βρίσκεις στην απομάκρυνση ενός προπονητή μόνο και μόνο επειδή τσαντίστηκε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας που έμαθε ότι θα πάει στη Ρεάλ και με τους παίχτες να προσπαθούν να αποτρέψουν την απόλυση μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αλλά καμία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Ένας προπονητής αποφάσισε ότι πρέπει να φύγει και θα πει, έχει δει την ομάδα που θα ακολουθήσει. Έχει κάνει τον κύκλο. Δεν είναι και οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι θέλω να πω, φεύγει για μια τεράστια ομάδα. Είναι και ένα πράγμα το οποίο δεν πάει όχι εύκολα. Ναι, όχι, δεν είναι το θέμα να πει εύκολα. Τελείωσε μια συνεργασία στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Φεύγουμε όσο καιρό και πιο πολιτισμένα και είναι και μια χώρα πολιτισμό έτσι, ναι. Στον ποδοσφαιρό του. Δεν το περίμενε. Πραγματικά μου φάνηκε αδιανόητο, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του τι συμβαίνει, τι συζητήσεις έχουν γίνει μεταξύ Ρεάλ, Ομοσπονδίας, προπονητή, πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε γιατί εκεί κάπου βρίσκεται. Και το μυστικό θα το μάθουμε όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Όταν πλέον θα μπορούν όλοι να μιλήσουν και πολύ πιο ελεύθερα. Γιατί τώρα όταν πηγαίνει σε ένα Μουντιάλ δεν μπορεί να πει όλε τι λεπτομέρειες, δημιουργεί πρόβλημα. Το συζητάμε υπό την έννοια ότι το κρίσιμο μάτς της Ισπανίας είναι το αυριανό. Παίζει την πρωτιά του ομίλου και του ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρωτιά του ομίλου. Διότι σταυρώνουμε τον πρώτο όμιλο και θέλουν να αποφύγουν την Ουρουγουάη. Θέλουν να βγουν πρώτοι. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Το αυριανό μάτς είναι η φάση. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι έμπειροι παίκτες. Όλοι και ο προπονητής δεν είναι έμπειρος, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος με ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Ναι. Καταλαβαίνει το ότι υπάρχει μέσα στα ποδητήριά του. Θα προσπαθήσει
να αποφορτήσει όλη αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να παίξει ένα παιχνίδι. Σίγουρα ξεκινάει με τις αβαντάς, νομίζω, γενικότερο. Αλλά μέσα στο παιχνίδι από την άλλη μεριά μπορεί να είναι και πλεονέκτημα από την άποψη ότι κανείς δεν του ζητήσει ευθύνες αν κάτι στραβώσει. Όχι, διότι... αλλά επειδή είναι θέμα ψυχολογίας, μία ήττα σε αυτό το παιχνίδι τη ρίχνει πια την ομάδα, ενώ μία νίκη φτιάχνει το κλίμα. Δεν έχει όμως την ίδια πίεση που είχε ο Λοπετέγκη. Δηλαδή, δεν στραβώσει το πρώτο μάτσο, θα πούνε οι ερωτές. Είναι και ντέρμπι. Ναι, βεβαίως. Είναι και ντέρμπι και πίεση απέναντι στην πρωτεύουσα Ευρώπη. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Σαν δεν είναι από του προπονητέ που μπορεί να χάσει εύκολα ένα παιχνίδι. Κάθε άλλο και νομίζω τρίβει τα χέρια του τώρα ο Σάντο. Δεν νομίζω. Αυτά, λέει, λίγο ανακατοσούρα, αλλά ναι. Επειδή γνωρίζει λίγο το Σάντος, θα έβλεπε τη θετική πλευρά της αλλαγής πιο πολύ, ότι θα είναι θα είναι καλύτερη. Ναι, ναι, οπότε θα προσπαθήσει να το περάσει. Ακόμη πιο πολύ. Σίγουρα θα το περάσει στους ποδοσφαιριστές. Προετοιμάζεται πάντα για το χειρότερο σενάριο δηλαδή. Θα τους πει, μην πιστεύετε ότι εδώ πέρα ότι αυτοί θα έρθουν διαλυμένοι και ότι διαλυθήκανε. Ίσα-ίσα θα έρθουν πιο ενωμένοι και τα λοιπά. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό σενάριο για να τους κεντρήσει περισσότερο. Φαντάζομαι σου λείπει ο Μπουφόν, σωστά, από το Μουντιάλ. Νομίζω μας λείπει όλη η Ιταλία από το... και αυτό που πρεσβεύει η Ιταλία. Για μένα τι πρεσβεύει η Ιταλία είναι η ομάδα μια βαριά φανέλα, τρία παγκόσμια, αλλά που πάντα ξεκινάει από outsider. Έχει δηλαδή άλλες μπροστά της που πρέπει να τις υπερνικήσει. Αυτό δημιουργεί έτσι ένα το πώς θα καταφέρνει, είναι μια τελείως διαφορετική έτσι, σκοπιά πώς μπορεί με αυτό το παιχνίδι το αμυντικό, το έξυπνο, το τεχνικό, το τακτικό, όλα αυτά τα πράγματα που κάνει και πάντα βάζει έναν παίχτη ξαφνικά από που δεν το γνωρίζουμε και τον αναδεικνύει. Τότε σκυλάτσι λέγεμε. Ή Παόλο Ρώσι. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο και για τον Μπουφόν και για άλλα πράγματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Αντώνη Νικοπολίδη. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Sport FM στους 94,6. Επανήλθαμε εδώ ζωντανά από το Athens Metro Mall, όπου η αγωνία και η δράση του Μουντιάλ σας περιμένουν έως τις 15 Ιουλίου. Παίρνουμε μέρος στο παιχνίδι παρακολουθώντας σε απευθείας μετάδοση όλους τους αγώνες μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες, ενώ ο Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από το Athens Metro Mall, μεταφέροντας όλη την αγωνιστική ατμόσφαιρα. Αυτό τι σημαίνει για το Μουντιάλ. Σήμερα 3-6 είμαστε εδώ. Το μεθεπόμενο Σάββατο 23 του μήνα πάλι εδώ εμείς. 3-6. 30 του μήνα Γιώργος Μαραθιανός, Νικόλας Ακτύπης. Σάββατο 7 Ιουλίου Ζαφυράτου Σπανόπουλος. Και 14 Ιουλίου το Σάββατο, μία μέρα πριν το τελικό δηλαδή. Και πάλι Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης. Πάντα στη ζώνη 3-6 εδώ ζωντανά από το Athens Metro Mall. Έχουμε δώρα, όπως είπαμε. Θα τσιμπήσουμε κάποιον σε λίγο από εδώ για να δώσουμε ακόμα ένα άλμπουμ Πανίνη, κάνοντας πάλι μια ερώτηση. Και έχουμε πάντα μαζί μας τον Αντώνη Νικοπολίδη. Είχαμε μείνει στη συζήτηση για τον Μπουφόν, για την Ιταλία, που λείπει νομίζω σε όλους. Ο Μπουφόν και η Ιταλία θα θέλαμε να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Εφόσον δεν είναι ο Μπουφόν, ποιος είναι ο αγαπημένος θεματοφύλακας από τους 32? Τυχαία. Αν και θα θέλαμε να ήταν ο Μπουφόν, θα θέλαμε να επαναλάβει ό,τι έκανε ο Τζοφ το 82, έτσι στα 40 του, κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν μπόρεσε, νομίζω και αυτός θα ήθελε να είναι εκεί. Κατάφερε να κάνει μια μεταγραφή στα 40 πλάσια. Αυτό πώς φάνηκε η μεταγραφή στην Παρή? Δεν ξέρω κατά πόσο η Παρή διαπίστωσε ότι έχει θέμα στο τερματοφύλακα. Πιστεύω και πολύ επικοινωνιακό και όχι ανάγκη του ότι έχει η Παρή ανάγκη στη θέση του τερματοφύλακα. Μήπως πλήξει την ιστεροφημία του Μπουφόν αυτή η μεταγραφή, γιατί φεύγεις από μια ομάδα στην οποία ακόμα για φάση 6 γκολ δεν θα πει κανείς τίποτα γιατί είσαι Μπουφόν, είσαι το τεμ. Και πας σε μια ομάδα 41 σου που θα κρίνεσαι καθημερινά πλέον σαν θεματοφύλακας, όχι σαν σύμβολο. Δεν μπορώ να γνωρίζω το ποιο τρόπο σκέφτηκε. Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς, ίσως και όλοι, θα λέγαμε ότι έφτασε το πλήμα του χρόνου. Είμαι 40 χρονών, έχω ζήσει τα πάντα στην Ιταλία, με Γιουβέντους, με και ίσως είναι καλύτερα να αποσυρθώ σε μια ομάδα η οποία με αγαπάει, την αγαπάει. Πάω και μένω σε αυτήν την ομάδα από ό,τι ακριβώς θέλω εγώ. Το να φύγει να κάνει μεταγραφή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα το καλύτερο να μας το εξηγήσει αυτός πώς είδε το. Πιστεύει και ίσως ότι μπορεί ακόμα 2 χρόνια να προσφέρει σαν πρώτος τερματοφύλακας, να πάει και σε ένα ευρωπαϊκό, ίσως θέλει να σταματήσει ένα ευρωπαϊκό.
Νομίζω ότι υπό κανονικές συνθήκες, αν είχε προκριθεί η Ιταλία έτσι με να το μυαλό, να κλείσει με το Μουντιάλ και να τελειώσει την καριέρα του. Αλλά δεν του κάτσε και άρχισε μετά να έχει δεύτερη σκέψη. Έγινε και αυτό που έγινε εκεί με τη Ραλ, έγινε ιστορία και άρχισε να το σκέφτεται πώς θα αποχωρήσω τώρα έτσι. Ας πούμε, χωρίς Μουντιάλ, χωρίς τόσο. Δεν το έχει ανάγκη, πιστεύω. Δεν το έχει ανάγκη. Έχει ζήσει τα πάντα, έχει πάρει τα πάντα, έχει ζήσει τα πάντα. Πρέπει να είναι χορτασμένος. Και είναι και καθολικής αποδοχής. Είναι από τους λίγους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο που όλοι όταν μιλάνε για τον Μπουφόν μιλάμε τα καλύτερα λόγια. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Έτσι, μπορεί και οι πιο σπουδαίοι παίχτες, ας πούμε, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους κράζουν. Ο Μπουφόν είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεπεράσει αυτό το επίπεδο και είναι όλοι όταν λένε Μπουφόν στέκονται προσοχή. Ναι, γιατί είναι τουλάχιστον 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παράτησε την Γιουβέντους όταν και αυτή ήταν στη Γάμα Εθνική. Έχει παίξει Γάμα Εθνική με την Γιουβέντους, έτσι. Συνέχισε να είναι πιστός σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα αυτό το εκτιμούν στην Γιουβέντους και ο κόσμος αλλά και η διοίκηση κτλ. Έτσι και νομίζω ότι θα ήταν ένα γι' αυτόν, θα ήταν ιδανικό να βρισκόταν στη Γιουβέντους. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε ζητούσε ο ίδιος θα γινόταν σίγουρα να δεχτώ. Επειδή και εσύ στα 40 σου σταμάτησες ακριβώς, πώς ήταν εκείνες οι τελευταίες χρονιές, σωματικά θα έλεγα περισσότερο και ψυχολογικά, δηλαδή πώς σκεφτόσουν να πηγαίνοντας προς το τέλος. Κοίταξε, εγώ ένα χρόνο ουσιαστικά πριν είχα αποφασίσει ότι πρέπει να σταματήσω, ήμουν έτοιμο να σταματήσω. Σου το σώμα σου. Το μυαλό μου. Το μυαλό μου. Είχα πλέον άρχισα να κουράζομαι και επειδή εγώ ζούσα πάρα πολύ από την προπόνηση, από την καθημερινή τριβή της προπόνησης και το μυαλό μου ήταν και το σώμα μου σε καλή κατάσταση κτλ. Όταν άρχισα να κουράζω το μυαλό μου και λέω πάλι πάμε για προπόνηση, αυτό όταν μπήκε αυτό το σκεπτικό πλέον κατάλαβα ότι ξέρω κάτι, Αντώνη φύγε. Βέβαια ήρθε η αλλαγή σε όλα στον κίνδυνο χρονιά στον Ολυμπιακό. Μου έδωσε μια νέα προοπτική να πάρω ένα πρωτάθλημα και να σταματήσω με ένα πρωτάθλημα που είναι και αυτό πολύ σημαντικό και όταν μου έγινε η πρόταση να συνεχίσω και να βοηθήσω ο Ολυμπιακός να ξαναπάρει πάλι τα σκύτρα και να σταματήσει με ένα πρωτάθλημα ναι, μου έδωσε ένα νέο κίνητρο για μένα εκείνη τη στιγμή. Άλλαξε, ήταν κάτι διαφορετικό. Πώς έχεις το μυαλό σου ότι με πόση στενοχώρια ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο συνέστημα έχεις το μυαλό σου ότι δεν κατάφερες να παίξεις ένα Μουντιάλ? Ναι. Και ότι η τελευταία σου ταυτοχρόνως για συμπλήρωση την ερώτηση. Διεθνής διοργάνωση ήταν μια ατυχής διοργάνωση για την εθνική μας, το Euro του 8. Αν δεν είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό με το 4, θα σου έλεγα ναι, ήθελα να παίξω και ήθελα να κάνω αυτό. Νομίζω ότι δεν έχω. Σίγουρα θα ήθελα όμως ένα παγκόσμιο. Θα το έχει, το έχει αποθυμένο το Μοντιάλ. Δεν θα το έλεγα αποθυμένο. Όχι, έζησα. Θα ήθελα να μου σου ποδοσφαιρικά, ναι. Θα το έχει. Έπαιξα και σε ένα Μοντιάλ κτλ. Αλλά όλα τα επισκιάζει το 4. Νομίζω ότι ακόμα και η άσχημα μας χρονιά στην Αυστρία το 2008, ακόμα και αυτό μπορεί να το επισκιάζει. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός από μόνο του που επισκιάζει τα πάντα. Να. Ωραία, αυτό γιατί εντάξει, είχαμε μετά με το θυμάμαι καταστροφικά προκριματικά μετά για το 6. Ναι, στο 6 νομίζω δεν προκριθήκαμε για έναν βαθμό. Πήγαμε στο Μουντιάλ. Τα τελευταία, α πούμε, μέχρι το 14 που πήγαμε στη Βραζιλία, συμμετείχαμε. Ναι, βέβαια. Ανελειπώς. Ήταν μια δεκαετία πολύ μεγάλη εθνική υπερηφάνεια για όλους μας. Με καλά αποτελέσματα, με άσχημα αποτελέσματα. Σημασία σε ένα Μουντιάλ πηγαίνει, αλλά αποτυχάνουν μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη. Από εκεί που δεν πηγαίναμε ποτέ και πουθενά, ξαφνικά βρεθήκαμε, ας πούμε, καλεσμένοι στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά πάρτι, είτε Euro είτε Μουντιάλ, το συζητάμε. Και κάτι κάναμε, με εξαίρεση το 8 το Euro που δεν τα πήγαμε καλά. Στις άλλες οργανώσεις κάτι κάναμε. Δηλαδή για να μείνεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει την Κωνσταρίκα και να είμαστε τώρα στους 10. Αυτό με την Κωνσταρίκα, πρέπει να πω ότι όση χαρά νομίζω πήραμε τόσο όλοι. Παράπο. Καταλάβαμε μαζί το τι ευκαιρία χάθηκε με εκείνη την κλήρωση και 60 λεπτά με παίχτη παραπάνω να πάμε στους 8. Ναι. Θα μπορούσα να πάμε στους 8. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν ευκαιρία, ναι. Ήταν ευκαιρία γιατί μετά αποδείχθηκε ότι μετά ήρθε ένα καταστροφικό Euro το οποίο συμπαρέσει τα πάντα. Πλέον πέσαμε στο running, άρχισαμε να έχουμε δύσκολες κληρώσεις και τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν όσο πηγαίνουμε. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε κανένα πανίνι ακόμα. Να δώσουμε πανίνι. Ναι, προχωράμε σιγά σιγά γιατί δεν θα κάνουμε αλλιώς δουλειά. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι
Κάθε 4 χρόνια το ποδόσφαιρο έχει την μητρική του, καθώς 32 χώρες συναγωνίζονται για το υπέρτατο αθλητικό έπαθλο, το FIFA World Cup. Έτσι και φέτος, αυτό θα γίνει στη Ρωσία. Μπορείτε να ζήσετε σε αναπαστικές ποδοσφαιρικές τιμές με την ολοκένουργια επίσημη εγκεκριμένη συλλογή αυτοκόλλητων για το 2018 FIFA World Cup Russia. 32 ομάδες, 670 αυτοκόλλητα και 50 ειδικά αυτοκόλλητα από την Πανίνη, που σας προσφέρει με υπερηφάνεια τη μοναδική επίσημη εγκεκριμένη συλλογή. 32 ομάδες, ξέρετε, κανονικά τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Έχουμε δώσει ήδη το ένα από τα τρία άλμπουμ Πανίνη. Έχουμε να δώσουμε άλλα δύο και ένα ακόμα δώρο που το κρατάμε κρυφό, για το τέλος, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η ώρα να φύγει και το δεύτερο άλμπουμ Πανίνη. Να δούμε βέβαια με τι ερώτηση, γιατί δεν θα φύγει έτσι απλά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, πήρατε το άλμπουμ. Θα δούμε, αναλόγως και ποιος είναι βέβαια, έτσι. Αντώνη, μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας, ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης εκτός θέση θερματοφύλακα από τους παίκτες που θα δούμε στο Μουντιάλ? Καταρχάς, εσύ είσαι στο δίπολο Μέση Ρονάλντο ή έχεις φύγει από αυτό το πράγμα και το βλέπεις λίγο πιο σφαιρικά? Νομίζω ότι ο Μέση είναι κάτι το διαφορετικό. Νομίζω ότι, ο Μέση Μπαρτσελόνα όμως, όχι της Εθνικής, τουλάχιστον στα χρόνια που τον έχουμε δει. Ναι. Διαλύσεις διαφορετικά. Άλλο εθνική ομάδα, άλλο Μπαρτσελόνα. Αλλά ο Μέση είναι, νομίζω, κάτι το ξεχωριστό. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Ρονάλντο από μόνος του, με την υποστήριξη της υπόλοιπης ομάδας και με τον τρόπο που τον χειρίζεται ο Φερνάντο Σάντος, αποτελεί για μένα, και με τον εγωισμό τον ποδοσφαιρικό που έχει, έτσι, πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό, θέλει να πετύχει κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την Πορτογαλία να φτάσει και αυτή ψηλά. Είναι και τον τρόπο ομάδα... συμπληρώνω που τον χειρίστηκε και ο Ζιντάν στη Ρεάλ τα τελευταία χρόνια, γιατί τον χειρίστηκε πλέον πολύ διαφορετικά από ό,τι παλιότερα. Πολύ μεγαλύτερη συντήρηση, τον έπεισε ότι δεν μπορεί να παίζει συνέχεια, ότι πρέπει να τον έχει φρέσκο για να είναι καλά σε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αυτό το είναι το δύσκολο, να τον πείσει ότι πρέπει να παίζει συνέχεια. Δεν νομίζω. Έτσι. Νομίζω ότι είναι εύκολο να πείσει ένα τέτοιο παίκτη, ακόμα και τον Μέση. Που έτσι, που και αυτός ταλαιπωρείται, ταξίδι στην Αργεντινή, γύρνα πίσω, ξαναπήγαινε. Και αυτός ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι οφείλει στον εαυτό του μία απάντηση, και νομίζω ότι αν καταφέρει και με την παρουσία τη δική του κερδίσει η Αργεντινή ένα παγκόσμιο, μπορεί να μιλάμε για έναν εισάξιο με τον Μαραντόνα. Γιατί ο Μαραντόνα στις ψυχές και στα μυαλά των Αργεντίνων είναι στέκει πολύ ψηλά από τα προαθλήματα και τα ευρωπαϊκά της Μπαρτσελόνα του Μέση. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό εθελοντή. Πεχταράς, έβαλε πολλά γκολ πριν, τον είδα, μην μου το πειράζετε πολύ. Πώς ελένες ένα Πεχταρά? Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Θέλεις μήπως ένα άλμπουμ της Πανίνη να κάτσεις να κολλήσεις όλους τους παίχτες? Και βέβαια. Πού θα γίνει το Μουντιάλ? Στη Ρωσία. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Δίκως, καλά να περάσεις. Νάτος. Το πήρε και έφυγε, παιδιά. Κατευθείαν. Έφυγε για κόλλημα. Στο καλό, Γιώργη. Ευτυχισμένος. Αυτά είναι. Εντάξει, θυμάσαι τώρα και εμείς πόσο χαρούμενοι ήμασταν με τις ειδικάδες με τα αυτοκόλλητα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Τώρα ανταλλάσσουν τις φωτογραφίες μέσα στο ίντερνετ και τα λοιπά. Εμείς πηγαίναμε πόρτα με πόρτα. Έχεις αυτό, δες με εκείνο. Και κολλάγαμε, ξέρεις. Ανταλλαγή τα διπλά και τέτοια. Και προσωπική επαφή, αλλά και ακόμα και με το ίντερνετ μπορεί να βρεις πολλά περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, για Μέση είπαμε, για Ρονάλντο είπαμε. Ένας άλλος παίκτης που ενδεχομένως να περιμένεις να διακριθεί, να λάμψει αυτό το Μουντιάλ, ποιος μπορεί να είναι? Νομίζω Εμπαπέ. Θεωρώ ότι είναι το νέο μεγάλο όνομα στο ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα είναι 20 χρονών, ούτε 20 χρονών, και έχει κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τιμή, δεν το λέω επειδή κοστίζει τόσο. Νομίζω ότι διαθέτει πολλά στοιχεία ποδοσφαιρικά τα οποία μπορούν να τον κάνουν και αυτόν εξίσου μεγάλο, αν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που έχει ξεκινήσει. Πιστεύω ότι εδώ στο Μουντιάλ μπορεί να αναδειχθεί σε έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει και την μοίρα της Γαλλίας. Λέγεται ότι για χάρη του Εμπαπέ θα πάει και ο Γκριεσμάν στο πλάι. Έτσι θα πήξει ο Εμπαπέ center for, τέλος. Γκριεσμάν από τη μία, Ντεμπελέ από την άλλη. Και περιμένουμε να δούμε αυτό το σχήμα. Το λέω γιατί ο Εμπαπέ με την Παρή έπαιζε σε διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή έπαιζε και στο φτερό, έπαιζε και center for. Λόγω Καβάνη και λόγω Νεϊμάρ ήταν. Δεν ξέρω αν τα 19 είναι η ηλικία και η φάση του Εμπαπέ για να κάνει αξιοθαύμαστα πράγματα. Αλλά εάν είναι ο παίκτης που δείχνει ότι είναι, καλό είναι να αρχίσει να τα κάνει από τώρα. Ναι.
Εντάξει, μπορεί τα 19 του να μην είναι, μπορεί στο μυαλό ακόμα να είναι ακόμα παιδί, αλλά σωματικά δείχνει να είναι πλέον φτασμένο, δηλαδή η φυσική του κατάσταση, η δύναμη που διαθέτει, η εκρηκτικότητα, η τεχνική με την μπάλα, νομίζω είναι σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό. Και... εγώ θα έλεγα και πνευματικά, α πούμε, δηλαδή με την Ντεμπελέ που δείχνει ότι είναι και... ακόμα μικρό στο μυαλό, ο Εμπαπέ από, και από δηλώσει ακόμα και από τον τρόπο παιχνιδιού δείχνει πιο όριμο ποδοσφαιρικά, δείχνει πιο μεστό. Έχει 2 χρόνια ουσιαστικά σε πολύ ψηλό επίπεδο, Champions League, έτσι, και Μονακό και Paris Saint-Germain. Έχει μια ομάδα που μπορεί να τον στηρίξει. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες δίπλα του. Τώρα ή θα βγάλει πρώτο σκόρο τον Griezmann ή θα βγει αυτός πρώτο σκόρο. Σωστό. Ένα από τα δύο θα γίνει. Αναδρομικά έτσι τώρα, Αντώνη, από όλα αυτά τα παιχνίδια μου τι άλλο παρακολουθούσε από το 82 και μετά, ποια είναι έτσι τα 1-2 παιχνίδια που σου έχουν μείνει καρφωμένα στο μυαλό ή μια-δυο φάσεις Μουντιάλ? Ιταλία-Βραζιλία 3-2-82 στο Μουντιάλ. Ναι. Είναι... ματσάρα. Ναι, εντάξει, για πολλούς λόγους για μένα, γιατί ήμουν μικρός, αλλά ήταν τα πρώτα γνωρίσματα και τα πρώτα πράγματα που έβλεπα σε τόσο με υψηλό επίπεδο, έτσι. Ναι, είναι από τα λίγα παιχνίδια που, αν κυρίσω πίσω και εδώ, ότι ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Το 3-2 ήταν πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Διαφορετικό βέβαια το έκανε, γιατί ξαφνικά είδαμε μια ομάδα από τη Βραζιλία που δεν την ήξερε κάθενας. Έτσι, Σόκρατες, Φαλκάο, δεν είναι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε τώρα για οποιοδήποτε παίχτη βγει στη Βραζιλία. Τότε δεν ξέραμε, περιμέναμε με αγωνία ποιος θα έρθει από τη Βραζιλία, ποιος θα έρθει από την Αργεντινή, ποιος θα έρθει. Περιμένει τη Βραζιλία το 82 ήταν έκπληση, γιατί καλή Βραζιλία είχαμε να δούμε από το 70 η προηγούμενη. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια καταπληκτική ομάδα το 82. Ακριβώς. Και όλοι ήμασταν Βραζιλία, εγώ ήμουν Ιταλία. Αυτό το παιχνίδι. Το σκορ, πώς διακυμάνθηκε η πίεση που δέχτηκε η Ιταλία. Βέβαια, εγώ υποστήριζα και τον Τζοφ, γιατί ήμουν λίγο Ιταλία. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι από τα παιχνίδια που μου έχουν μείνει. Πιστεύω ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ναι, ωραία, είχε, εντάξει, το 82 είχε πολλά συναρπαστικά παιχνίδια. Είχαν και τα ημιτελικά. Μάλιστα, λέγεται το 4-3 παράταση. Εκεί, ήταν, το μεράπι, και ο τελικό καταπληκτικό. Ήταν ωραίο μουντιάλ. Ήταν πολύ ωραίο το. Περιμένουμε ωραίο μουντιάλ τώρα. Ή κούραση από τα 60 πλάς παιχνίδια που παίζουν οι πρωτοκλασάτοι παίχτες θα μετρήσει στα γήπεδα της Ρωσίας? Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν ενδιαφέρον παιχνίδια. Πρώτο, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω και το κλίμα εκεί στη Ρωσία. Πιστεύω θα είναι. Τα μεσημεριανά παιχνίδια θα είναι λίγο έτσι ζεστά, αλλά νομίζω τα απογευματινά θα είναι σε καλή θερμοκρασία. Τα τελευταία χρόνια οι διαιτητές είναι πάρα πολύ αυστηροί σε θέματα προστασίας των παιχτών. Άρα οι τεχνίτες παίχτες, οι παίχτες που μπορούν να δημιουργήσουν, έχουν μια παραπάνω προστασία. Οπότε θα δούμε τέτοιες ενέργειες. Αυτό ταυτοχρόνως έχει σημασία σε σχέση με αυτό που λέγες και πριν. Ναι. Ότι αυτό σημαίνει παραπάνω κάρτες, άρα σημαίνει παραπάνω ανάγκη για παίχτες που έρχονται από τον πάγκο. Πολύ σωστά ταυτοχρόνως. Εγώ νομίζω ότι θα έχει το ρόλο του. Ειδικά για τις ομάδες που θα πάνε έτσι, μακριά, που ψηλά, ναι, διότι αυτές θα χρειαστούν. Ναι, αλλά για το θέαμα, για αυτό συζητάμε τώρα, σίγουρα θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ότι οι διαιτητές πολύ εύκολα από το πρώτο, ας πούμε, μαρκάρισμα δεν έχει ένα ή το πρώτο. Από το πρώτο ξεκινάει με κάρτα και το δεύτερο είναι κόκκινη. Δεν έχουν, νομίζω έχουν πάρει τις εντολές. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Το θέαμα προέχει σε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, όσο πηγαίνουμε πιο ψηλά, το παιχνίδι μπορεί να γίνει και πιο έτσι, σκληρό και ο διαιτητής να είναι και λίγο πιο ευέλικτος. Νομίζω όμως ότι θα δούμε σίγουρα και το VAR. Είναι και αυτό μια καινοτομία έτσι του. Είσαι υπέρ του VAR. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το VAR. Υπάρχουν και φωνές δηλαδή οι οποίες. Οι οποίες λένε ότι δεν το χρειάζεται το ποδόσφαιρο, ότι θα καθυστερεί το παιχνίδι. Και ότι γενικώς το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, ναι, και α το αφήσουμε έτσι με τα καλά του και τα κακά του. Ναι, εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το ποδόσφαιρο είναι και αυτό, είναι και η πονηριά. Είναι στη φύση του μέσα του. Είναι να σε σμπρώξω, να μην πάρει την κεφαλιά και να μην το δει κανένα. Είναι να βάλω το χέρι μου να τη χτυπήσω και να βγει για να με τη δει κάποιο. Να μου πει τώρα, ναι, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, έτσι δημιουργήθηκε μέσα από τα λάθη, μέσα από τι αστοχίε. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι κατά του VAR. Γενικότερα, σαν φιλοσοφία, θα το προτιμούσε χωρί VAR. Νομίζω ότι επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλο τον κόσμο, με τα λάθη των διαιτητών και με την πίεση, γιατί και εμείς ένα φορά λέμε, αλλά και τρομερά λάθη γίνονται και στην Ευρώπη. Έτσι. Βέβαια. Πολύ μεγάλα. Και έχουν ακόμα και στο Champions League ακόμα, έτσι, που τόσες φωνές πέντε και όλοι κυνηγάνε θάμα του στη Ρεάλ. Νομίζω ότι
σίγουρα θα βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα goal offside, ένα penalty που δεν δόθηκε ή έπρεπε να δοθεί. Θα βοηθήσει. Θα γίνει πιο δίκαιο, πιστεύω. Θα μπορεί να έχουμε και μια δεύτερη έτσι, γνώμη από κάποιον που το βλέπει πιο έρημα το παιχνίδι, αλλά μπορεί να πάρει πιο σαφή άποψη. Θα μπερδευτούμε λίγο στο offside, αλλά νομίζω ότι έγινε μια διευκρίνηση ότι ο Κολίνα έδωσε μια εντολή ότι μην σηκώνεται εύκολα offside, αφήστε να δημιουργηθεί η φάση, ας πούμε και goal, και μετά βλέπουμε αν είναι. Ενώ το αντίθετο θα μπορούσε να καταστρέψει το. Γιατί άμα σηκωθεί, σημαία τελείωσε και η φάση. Δεν μπορούμε να το δούμε ξανά από την αρχή. Οπότε μπορεί να είναι μια φάση να εξελιχθεί και να δούμε ξαφνικά ότι ναι, αυτή είναι σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί με το χρόνο, θα βρουν πού είναι οι αδυναμίες, πού είναι τα λάθη και θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Σίγουρα θα γίνει πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, και το έχουν πει και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, η περίπτωση που χρησιμοποιείται το VAR και ο κόσμος βλέπει από τις οθόνες του γηπέδου την επίμαχη φάση. Δηλαδή εκεί μπορεί να υπάρχει ξυσικωμός. Ναι, και μπορεί να μην το δείχνουν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο φόβος γενικώς είναι ότι θα περάσουμε μια μεταβατική περίοδο και το Μουντιάλ είναι μεταβατική περίοδος για το VAR μέχρι να βρούμε το μέτρο. Ναι. Το θέμα είναι να μην γίνει λύσα και το VAR. Ναι. Μην αρχίζουμε και σταματάμε το παιχνίδι κάθε 5 και 7. Ναι, αυτό, γίνεται. Αυτό είπε για τον Κολίνα που είπε ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικά μια λύση. Ας να εξελιχθεί και αν δίνει θα το δώσουμε στο offside μετά. Ας γίνει το goal που και ο κόσμος θέλει να δει μια φάση κτλ. Και μετά μπορεί να γυρίσει τη φάση πίσω και να πει ξέρετε ναι είναι offside. Το goal δεν μετράει. Εντάξει είναι μια λύση, γι' αυτό όπως και το penalty. Έτσι μπορεί να δώσει ένα penalty από το πουθενά. Σίγουρα θα γίνουν αστοχίες. Αλλά όσο το μέτρο νομίζω ότι θα το έχουμε και εμείς από του χρόνου, νομίζω. Ναι, έτσι είναι, γίνεται αυτή είναι μέσα, εκπαίδευση από ό,τι ξέρω. Νομίζω θα δούμε, θα μάθουμε από το τι θα γίνει στη Ρωσία. Θα υπάρχουν κάποιοι πρωτόκολλα που θα λειτουργούν. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει προς όφελος, ώστε να φύγει αυτή έτσι, η γκρίνια γενικότερη από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Η ώρα πλησιάζει, κυρίες και κύριοι, 4:30 και καθώς εμείς θα πάμε για μια μικρή διαφημιστική διακοπή, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ καλό ευχάριστη μουντιάλ, παρέα. Καλό Μουντιάλ να έχουμε. Καλό Μουντιάλ. Μου θυμίσατε λίγο κάποιες εικόνες από το παρελθόν και αυτό ήταν ωραίο. Νομίζω ότι θα έχουμε ωραίο Μουντιάλ. Αν και πιστεύω ότι θα είναι λίγο. Περιμένω τα νοκάουτ παιχνίδια γιατί πιστεύω ότι το Μουντιάλ. Εκεί αρχίζει και φυσικά οι διασταυρώσεις, πώς θα διασταυρώσουν ανάλογα με τη θέση και τα λοιπά. Μπορούμε να βρούμε ένα προτελικό, είναι διάφορα πράγματα τα οποία θα δούμε, αλλά πιστεύω θα δούμε κάτι καινούριο. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε κάτι καινούριο. Μακάρι, αυτό είναι και ο σκοπός του παιχνιδιού. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε εδώ τον Αντώνη Νικοπολίδη. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με καινούργια παρέα. Θα έχουμε μαζί μας Άγγελο Μπασινά, θα έχουμε Γιάννη Καραλή, έχουμε αρκετά πράγματα. Και δώρα έχουμε. Να πούμε και δώρα, μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ παρέα. Sport FM 94,6. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Athens Metro Mall και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Θυμίζω ότι για όλη τη διάρκεια του Mundial 2018 απίθανα διαδραστικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια περιμένουν μικρούς και μεγάλους για να διασκεδάσουν και να κερδίσουν μοναδικά αθλητικά δώρα, ενώ η ποδοσφαιρική δράση μεταφέρεται και στα Happy Family Weekends του Athens Metro Mall βάζοντας γκολ στην διασκέδαση. Λοιπόν, ένας πρωταθλητής Ευρώπης έφυγε, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ένας πρωταθλητής Ευρώπης ήρθε, ο Άγγελος Μπασινάς και ένας πρωταθλητής της καρδιάς μας, ο Γιάννης Καραλής. Χαίρετε κύριε. Προλογής πρωταθλητή Ευρώπης. Και καλά δεν είχα δει τον Άγγελο. Τι λέει ρε. Τι πάθαμε εσείς. Έτσι. Χαίρετε κύριε. Τι κάνετε. Όλα καλά, όλα καλά. Να χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Καλά, ο Καραλής έχει έρθει με τα σκονάκια του, έχει έρθει με την τσάντα του. Όχι, δεν έχω κάνει σκονάκια για εδώ. Το ξέρω, θα γενικά. Για να πάω στο καναπέ. Ναι. Θα αράξω να δούμε. Πρέπει να δούμε Μουντιάλ. Οργανωμένα να θα κάνω την ερώτηση που κάναμε και μεταξύ μας πριν από λίγες μέρες. Υπάρχει πιο ξενέρο το ξεκίνημα Μουντιάλ, Άγγελε, από το Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Συγγνώμη κιόλας. Για μένα δεν υπάρχει ξενέρο το Μουντιάλ. Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Δεν έχει σημασία. Είσαι τόσο μερακλής. Όχι, το ποδόσφαιρο αυτού που βλέπουν και ειδικά παρακολουθούν φανατικά το ποδόσφαιρο δεν του ενδιαφέρει. Ποιες ομάδες τους είναι τόσο πολύ. Σίγουρα τα καλά παιχνίδια, τα δυνατά τους θέλουν να τα βλέπουν περισσότερο. Αλλά νομίζω το ξεκίνημα όλοι θέλουν να το δουν, να δουν πώς θα παρουσιαστούν, να δουν τα γήπεδα τα καινούργια, να δουν τις ομάδες, να δουν τι κόσμο θα έχει. Άρα θα δεις όλες τις ομάδες στο μία φορά. Δηλαδή Παναμά στην νησία θα το δεις μέσα τώρα. Κομπιάζει, εντάξει. Το πιο πιθανό είναι. Αν ακούσει, βρίσκομαι, εντάξει, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Συγγνώμη, είχαμε ένα μικρό. Ναι, ρε παιδί μου, ή μπορεί να δει κάπου αλλού τον Παναμά και την Τινησία. Πρέπει να του δει μεταξύ του. Θα παίξουν κι άλλα μάτσα. Εντάξει, εννοώ, ρε παιδί μου, την έννοια ότι είναι το πιο αντιεμπορικό ζευγάρι. Δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι στου αγώνε του Μουντιάλ δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Ναι, μεν από θέμα θεάματο δεν μπορεί να δει κάτι το αξιόλογο σε ένα τέτοιο μάτ, αλλά ποτέ δεν σταματά να το βλέπει. Είμαι αυτή τη άποψη. Εσύ Γιάννη θα τα δεις όλα. Θα προσπαθήσω τώρα. Θα τα δω όλα. Είναι και θέμα τεχνικά δύσκολο. Κάποιων αναγκών, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε παίρνει και η κόρη και σου λέει μπαμπά, έρχομαι στο μέτρο, έλα πάρε με σπίτι κτλ. Το χάσε το ματσάκι. Ακόμα δεν το έχω αυτό. Οπότε εντάξει. Το κλειτώνω αυτό. Εγώ το έχω και δεν ξέρω γιατί το έχω ακόμα. Διότι κανονικά είναι σε ηλικία να παίρνουν τα μάξι μόνοι του να τελειώνουν. Αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, γίνεται άλλο άγχο. Έρχεται, θα τα δει, έρχονται και δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αλλά ναι, έχω πάντα περιέργεια. Δηλαδή σήμερα θα το δω. Ναι, θα είναι και πρεμιέρα σήμερα. Θα ήθελα πολύ να είναι Βραζιλία-Αργεντινή η πρεμιέρα, αλλά τι να κάνουμε, ελπίζουμε να είναι τελικό. Εγώ θέλω να είναι αυτά προ το τέλο, να είναι ακόμα καλύτερα τα νοκάουτ, οπότε να δούμε εκεί καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα, στην πρώτη ειδικά γύρω, βλέπουμε, θα δούμε και ομάδε οι οποίε δεν θα είναι και 100% έτοιμε. Οπότε δεν περιμένουμε να δούμε κάτι το φοβερό. Όσο περνάνε όμω και μαθαίνει μια ομάδα την άλλη, νομίζω εκεί θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο και οι ομάδε θα είναι πιο δυνατέ. Ποιον υποστηρίζουμε στο Μουντιάλ αυτό? Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι φαν του Μέση, οπότε είμαι Αργεντινή. Μάλιστα. Εσύ Αγγλία να υποθέσω? Όχι, εγώ με Βραζίλ. Μία φορά έχω κλάψει για τον ποδόσφαιρο ζωή μου. Το 82, 17,5 χρονών γαϊδούρη, με τη σημαία απλωμένη στα γόνατα, στο τρίτο γκολ του Ρώση. Άκουγα προχθές που λέγανε ο Σεντρακόπουλος με τους Βέργιδες εκεί και τους Τσούτσικες που τον βλέπω απέναντι τώρα, τι φοβερό ήταν ο πανηγυρισμός του Αρντέλη που να δεις του Φαλκάο, αδερφέ. Του Φαλκάο πήγαν να τον διώξουν από τη Ρώμα γιατί λέει είναι απρέπεια να πανηγυρίζεις έτσι όταν ισοφαρίζεις τη χώρα που σου δίνει να τρως. Άκου να δεις τώρα, τρέλα και Ιταλή, λέμε εμείς για τους δικούς μας. Εντάξει και το Αρντέλη, ναι. Είχα χαρεί πολύ στο τελικό, ήμουν πολύ με την Ιταλία στο τελικό, αλλά πιο πριν είχα περάσει μεγάλη. Πόνεσαι. Πολύ, πολύ. Πόνεσαι. Πάρα πολύ, δεν λέω ψέματα. Να σου πω, ήσουν Βραζιλία και στα δύσκολα, ήσουν δηλαδή και από ποιον ως Βραζιλία. Έγινα Βραζιλία το 1974 στο μαγευτικό Λευκαντή της Εύβοιας, Μιτζηρή και 9 χρονών, 9,5. Έβλεπα τον αγώνα, τον τελευταίο εκείνη, γιατί ήταν περίεργο τότε, είχε δεύτερη φάση ομίλων. Παίζαν τελευταίο μάτς με τους Ολλανδούς, χάσαν 2-0. Πέρασαν οι Ολλανδοί τελικό και οι Βραζιλιάνοι μικρό τελικό που χάσαμε μετά από το Λάτο, από την Πολωνία. Και δεν θα το ξεχάσω να είναι τυλιγμένοι με φανέλες τον Ουράνιε, με σημαίες Ολλανδικές και να βουτάνε οι Ολλανδοί από μια προκυμαία έτσι που είχε πολύ ωραία, πολύ γραφική στο Λευκαντή, να βουτάνε μες θάλασσα. Μεθυσμένοι με τις μπύρες μαζί και να πανηγυρίζουν. Και τους αγάπησα από εκεί περίεργα τους Βραζιλιάνους γιατί ήταν οι ηττημένοι της ημέρας. Όλοι ήταν με τους Ολλανδούς και χαίρονταν, εγώ αγάπησα αυτούς που χάσα. Άγγελε, επειδή είπες για το Μέση πριν, σημερίζει όλη την κουβέντα για το Μέση και για το ότι δεν έχει καταφέρει να ηγηθεί ακόμα της Εθνικής Αργεντινής, δεν έχει καταφέρει να πάρει το τρεις τελικούς που έχει παίξει, ένα παγκόσμιο κύπελο, δύο Κόπα Αμέρικα, ότι το κυνηγάει η σκιά του Μαραντόνα. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται από ένα έθνος που περιμένει τον Μέση να γίνει ο επόμενος Μαραντόνα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κατακτήσεις τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Πιστεύω ότι το προηγούμενο μοντέλο που ήταν με τη Γερμανία εκεί ήταν μεγάλη ευκαιρία και νομίζω και στη διάρκεια του αγώνα είχαν την ευκαιρία να το κερδίσουν. Σίγουρα είναι βαρύ για αυτό, ναι, γιατί όταν έχεις πάρει τα πάντα και όλοι περιμένουν σαν εθνική ομάδα να κάνεις κάτι παραπάνω, είναι ένα βάρος που το οποίο το βλέπουμε ότι τον βαρύνει σημαντικά. Είναι και 30 πια, δηλαδή είναι οριακά στην ηλικία. Εντάξει, αυτό με την ηλικία εγώ δεν το παίρνω τόσο πολύ σοβαρά. Μπορεί να πάει και στα 34. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο μέσο, αν είναι καλά και δεν έχει τραυματισμούς. Πάντως ο ίδιος έχει πει ότι αυτό το Μουντιάλ και η πορεία της Αργεντινής θα καθορίσει και το μέλλον της εθνικής Αργεντινής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, ναι, γιατί αυτοί οι μεγάλοι παίκτες νομίζω ότι όταν δουν ότι δεν μπορούν να κατακτήσουν ή να κερδίσουν κάτι είτε σε εθνική ομάδα είτε στην ομάδα που παίζουν, νομίζω κάνουν το επόμενο βήμα και κάνουν κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Θα ήθελες να τον δεις και σε κάποια άλλη ομάδα πέρα της Μπαρτσελόνα για να δούμε αν είναι το ίδιο επιδραστικός και το ίδιο σπουδαίος? Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα. Αν πάει κάπου αλλού, ίσως να μην το δούμε αυτό που βλέπουμε και απολαμβάνουμε. Διαφωνώ. Για πες.
Μπορεί. Να έρθει σε μένα, ρε φίλε. Τον περίμενε ο Γκουαρδιόλα πώς και πώς. Γιατί να μην έρθει το παιδί. Μπα, δεν νομίζω. Άστο να κάνει ένα βήμα να το δείξει και στην Αγγλία ότι μπορεί. Άστο να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του, όπως θα έλεγε. Έτσι, άστο να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, άμα πάει στη City, έτσι. Κοίταξε, ξέρει τι γίνεται με το Μέση. Έχω την εντύπωση ότι συμφωνώ απόλυτα πρώτα απ' όλα με τον Άγγελο. Νομίζω ότι του έχουν βάλει στην πλάτη ένα φορτίο σε ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό από αυτό με το οποίο τον συγκρίνουν και με τον οποίο τον συγκρίνουν. Δεν μπορώ με τίποτα να πω ότι είναι χειρότερος παίκτης στη διαδρομή του και στην ιστορία του μέχρι εδώ από ότι ήταν ο Μαραντόνα. Όλοι έχουν να του χρεώσουν ότι δεν έχει καταφέρει να πάρει ένα μουντιάλ. Ωραία, εγώ θα σου πω με την ίδια λογική ότι ο Μαραντόνα δεν κατάφερε να στεργιώσει στην Μπαρτσελόνα. Τι να κάνει. Και δεν ήταν ο Γκοϊκοετσέα, του είπα στο πόδι Γκοϊκοετσέα, μπορούσε να συνέλθει και να μην φύγει την Νάπολη. Να μείνει εκεί και να κατακτήσει την Ισπανία. Ενώ ο Μέση το έκανε. Άρα να πούμε ότι ήταν κακό ο Μαραντόνα. Δηλαδή πέφτουμε σε κάποιου, να μου επιτρέψει την έκφραση, έτσι λογικισμού περίεργου, στου οποίου πρέπει να αποφύγουμε. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στέκουν. Έτσι. Ένα, Μέση είναι ο Μέση τέρμα. Δεν νομίζω ότι επειδή δεν έχει πάρει μουντιάλ με την εθνική, μπορεί να το. Να λες πάντα ότι για να γίνει σαν τον Μαραντόνα πρέπει να κατακτήσει αυτό. Έχει κατακτήσει όλα τα άλλα. Δεν... Είναι βαριά η σκιά του Μαραντόνα, δεν είναι τώρα ότι αν ποιος είναι καλύτερος χειρότερος. Είναι πάνω από το έθνος Αργεντινής μια τεράστια δεν διαφωνώ, σκιά. Δεν διαφωνώ αυτό. Σε αυτό. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό και για τους παίκτες και για τους τίτλους και για να λες ότι είσαι ο κορυφαίος, εννοείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά έχουμε δει τόσα πολλά που νομίζω ότι αυτό το μπορεί να το καλύψει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μένουμε εκεί. Και έχει επίσης σημασία ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την εποχή του Μαραντόνα, γιατί η εποχή του Μαραντόνα δεν ήταν μόνο το Μουντιάλ του 86 συγκεκριμένα, δεν ήταν μόνο το Μαραντόνα εναντίον όλων, ήταν και η πολιτικο-κοινωνική κατάσταση στην Αργεντινή που μέτρησε παραπάνω. Δηλαδή η Αργεντινή ξέραν ότι 8 χρόνια πριν, επειδή είχαμε πάρει Μουντιάλ με τη χούντα του Βιντέλα, ναι, οκ, okay, και μπαίνουμε τώρα σε ένα Μουντιάλ έχοντας την αναταραχή στα Φόκλαντς και κάτι πρέπει να αποδείξουμε ως έθνος. Δηλαδή ήταν και τελείως διαφορετική η συνθήκη τότε και αυτό μέτρησε και πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα σε αυτό που λες, ότι τη χρονιά εκείνη το 86 ο Μαραντόνα οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση έχοντας ένα σχετικά μέτριο ρόστερ σε σχέση με άλλες φουρνιές της Αργεντινής σε επίπεδο ονομάτων. Όχι τόσο όσο λένε συνήθως. Όχι, αλλά έτσι, δηλαδή, βλέποντας, είχε, παίκτες, είχε δηλαδή. Αλλά καμία σχέση με επόμενες χρονιές που σαν φουρνιά ήταν πολύ πιο πλούσια της Αργεντινής, σε ταλέντο τουλάχιστον, άσχετα αν δεν είχε ποτέ την ομοιογένεια που χρειαζόταν για να φτάσει ψηλά η Αργεντινή. Που λέει, σκέψει τον Μέση να έχει ένα Μπατιστούτα. Τον Μέση λέει, τον Μαραντόνα να έχει ένα Μπατιστούτα. Ναι. Κανέναν άλλο δεν σου λέω. Έναν Μπατιστούτα μπροστά του και έναν Αγιάλα πίσω. Αν και δεν νομίζω ότι δεν έχει, νομίζω ότι ξέρει, επειδή δεν ξέρω ποια είναι και η εμπειρία, επειδή ο Άγγελος έχει ζήσει και τουρνουά όπως είναι τα ευρωπαϊκά, έτσι, με κοντινούς αγώνες και τα λοιπά, των ομίλων εννοώ και αυτά στο Champions League, πιο μεγάλη έκταση και πιο αραιά τα παιχνίδια, αλλά έχει αυτή την αίσθηση του τουρνουά, μπορεί να το ξέρει και καλύτερα. Αυτά τα τουρνουά αναδεικνύουν και μεγάλα αστέρια. Δηλαδή, εμένα δεν μου λέει κανένα ότι ο Αγουέρο αν είναι καλά, επειδή διάβασε ότι το ξεκινάει, αλλιώ σα έλεγα τον Ιγκουαίν. Δεν μου λέει κανένα ότι παίκτε τέτοια κλάση δεν μπορούν να αναδειχθούν σε πολύ μεγάλε μορφέ ενό. Τον Πάολο Ρώση, ας πούμε, τώρα μιας και μιλάγαμε για το κλάμα του 82, ποιος τον περίμενε. Να. Τιμωρημένος, είχε συλληφθεί, τον είχαν πιάσει τότε με τα στημένα παιχνίδια, αυτά, μαύρο πρόβατο. Και πηγαίνει σε ένα μουντιάλ και κάνει μια χώρα να παραλυρεί. Όταν υπάρχει η ιστορία, όταν υπάρχει δυνατότητα, ο Μαραντόνα που λέτε, μην τους μειώνουμε. Είχε τον Μπουρουσάγκα, είχε τον Βαλντάνο, είχε παίχτες δηλαδή που μπορούσε να στηριχθεί δίπλα του. Έκανε πολλά μόνος του. Εγώ για το Μέση δεν θα ήθελα να κάνει το Μαραντόνα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να κερδίσει ένα τουρνουά λέγοντας σε όλους μας ότι είναι ο Θεός και ότι αυτό που βάλει τον κόλλο είναι το χέρι. Εγώ το Μέση τον έχω αλλιώς στο δικό μου μυαλό, γιατί είναι και το κομμάτι της αθλητικής ηθικής που ο Μέση το έχει. Ο Μαραντόνα ήταν λίγο της κακώς ενωμένης αλήθειας. Δεν λέω ότι καλό στην ποδοσφαιρική. Yeah. Δεν λέω την αποβολή του 82 με τη σκαριά. Αυτό μπορεί να τύχει σε κάθε παίκτη. Ο Ζιντάν έριξε κουτουλιά στο ματέρα της. Μιλάω για την άλλου είδους αλήθεια της κακής ζωής που άλλο πράγμα προβάλλει στα παιδιά, άλλο πράγμα περιμένει να δεις. Ο Μέση δεν έχει τέτοια συμπεριφορά. Κάτι από το θέμα ήθους, νομίζω ότι ο Μέση έχει δείξει καλύτερο. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι τα παιδιά να έχουν ένα πρότυπο σαν αυτό. Εντάξει, η ΔΟΗ Βαρκελόνης μπορεί να έχει κάποιες ενστάσεις αυτό που λέμε με τα φορολογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει και σε άλλους. Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρουμε τώρα ποιος θέλει. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχολείσαι με τόσα πράγματα που έχεις και αυτό.
Οπότε άστο αυτό να το, να το κοιτάξουν άλλοι που, είναι, που το ξέρουν. Είναι αλήθεια ότι σε μια εποχή που το μικροσκόπιο είναι πάνω σου, το να λένε, να λέει στην ηθική πλειοψηφία του κόσμου πραγματικά ότι το, ο χαρακτήρας είναι αδαμάτινος και το ήθος σου, ας πούμε, ακέραιο, είναι σπάνιο και ο Μέσης το έχει πετύχει αυτό. Μην το ματιάσουμε, γιατί έρχεται το Μουντιάλ. Οπότε έτσι, ναι, έτσι κάπως έτσι ήταν και ο Ζιντάν και το είδαμε ξαφνικά. Από την άλλη δεν υπάρχει τζεντήλ. Ελπίζω δεν θα βρει κανένα τζεντήλ στον δρόμο του. Δεν ξέρει ποτέ. Για να έχει βάλει ποτέ. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι σε αυτό το, Μουντιάλ ίσως θα δούμε και παίκτες οποίους δεν τους περιμένουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι καλά ο Μέσης, ξέρω εγώ, ο Ρονάντο, ο Νεϊμάρ. Αυτούς τους ξέρουμε, περιμένουμε να τους δούμε, να τους απολαύσουμε. Μακάρι να είναι σε καλή κατάσταση και να δούμε κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ποιο θα ξεχώριζες από παίκτες που είναι στη δεύτερη γραμμή της δημοσιότητας πίσω από τους. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Αν δεν τους δεις, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να πεις ότι αυτός μπορεί να ξεχωρίσει ο παίκτης. Κάποιο που να έχει αδυναμία εσύ. Όχι, θέλω να δω. Ειδικά σου λέω ο πρώτος γύρος είναι πολύ σημαντικό να δούμε, εκεί θα δούμε τις ομάδες πραγματικά και τους παίκτες, οποίους αυτοί θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Και αυτοί οι παίκτες είναι που θα βοηθήσουν τις ομάδες να κάνουν το κάτι παραπάνω. Όχι τόσο πολύ ο Μέση. Οι άλλοι που είναι από πίσω από το Μέση και από τον Ρονάλντο και από το Μάρκο από όλους τους άλλους. Πιστεύεις ότι βλέποντας τα πρώτα 1-2 παιχνίδια των ομίλων σχηματίζει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα της ομάδας και μπορείς να δεις τη δυνατότητά της, αν δηλαδή θα πάει μακριά ή όχι? Νομίζω ναι, αν δεν έχουν και τραυματισμούς στο ρόστερ, ναι, νομίζω εκεί θα αρχίσει να φανεί οι ομάδες ποιες έχουν δυνατότητες. Βέβαια είναι και θέμα τύχης, θέμα συγκυριών, θέμα ημέρας που θα βρεθεί η ομάδα. Και να δούμε από εκεί να βγάλουμε ένα πιο συμπέρασμα πιο. Εγώ εντάξει, λέω ας πούμε η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία είναι ομάδες παραδοσιακά που πιστεύουμε ότι θα φτάσουν ψηλά. Υπάρχει κανένα outsider, Γιάννη, από τις ομάδες που δεν τις περιμένουμε τόσο πολύ, που να λες ότι εγώ ας πούμε λέω ότι η τάδε ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη, μπορεί να μπει σφήνα στους μεγάλους, μπορεί να αποκλείσει κάποιο από τα φαβορί? Εγώ θα απαντήσω ταυτόχρονα και στο ποιον συμπαθεί ο καθένας, επειδή τον λατρεύω αυτόν, θα σου πω, θα πω τώρα σε αυτούς, γιατί είναι και καλή φουρνιά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δίνουν πολύ καλές σχέσεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε πώς θα είναι μέσα στο τουρνουά. Μιλάω για το Βέλγιο και λόγω Ντεμπρό είναι πολύ, διότι τον θεωρώ την επιτομή του σύγχρονου box-to-box ποδοσφαιριστή, δηλαδή σκέψω ότι στην ίδια ομάδα δεν έχει πια καμία σχέση με το Τιτάνο Γιαγιά. Έχει εξελίξει ο Γκουαρδιόλα έναν ποδοσφαιριστή που δεν σκεφτόταν να γυρίσει να μαρκάρει ίσως ποτέ, ή τέλος πάντων έτρεχε εκεί τυπικά μέχρι το κέντρο. Ακολουθούσε και μετά εγκατέλειπε. Τον έχει κάνει παίκτη που τρέχει, μαρκάρει, κυνηγάει, ματώνει, μοιράζει, σουτάρει, σκοράρει κλπ. Θα ήθελα πολύ να τον δω να αναδεικνύεται. Εντάξει, όπως περίεργα, φύση... έχει ένα ψαρωτικό ρόστερ. Το λέγαμε και εμείς προάλλες, σαν ονόματα το Βέλγιο. Κάνει δέος, έτσι. Τρομερή. Άσχετα που δεν έχει καταφέρει και σε προηγούμενες διοργανώσεις που πάλι είναι μεγάλο ρόστερ να φτάσει ψηλά. Έχει σαν... και καλό προπονητή, θα πω. Σαν ποιότητα όμως που τους βλέπει, σε πια ένα δέος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε για το Βέλγιο. Ναι, είναι, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Δεν ξέρω. Άγγελε, δεν ξέρω. Ναι, αν πόνταρε λεφτά σε outsider, ίσως θα ήταν μία από τις ομάδες. Δεν νομίζω να λογίζεται outsider πια το Βέλγιο. Είναι η αλήθεια. Ή τόσο outsider. Ναι. Πια. Κοίταξε, το καλό με το Βέλγιο είναι ότι είναι σε έναν από τους δύο πιο εύκολους ομίλους του Μοντιάλ, που σημαίνει λιγότερο ξόδεμα δυνάμεων, ίσως λέω εγώ στην πρώτη φάση. Αλλά μετά θα πρέπει να ανεβάσει δύο ή τρεις ταχύτητες παραπάνω όταν αρχίσουν τα νοκάουτ. Άμα παίζει τώρα μέσα είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γερμανία. Υποχρεωτικά το Βέλγιο το ρίχνεις, εντάξει, μπαίνει ξέρω εγώ στην ταξάδα, αλλά μπαίνει οριακά. Να. Εμένα μέχρι που την, τώρα που είναι και η αλλαγή του προπονητή της Ισπανίας, εγώ είχα πολλές ελπίδες για τους Ισπανούς. Δηλαδή αυτό που έβλεπα και στην προκριματική φάση, αλλά και τώρα σε κατάσταση που ήταν και οι ποδοσφαιριστές που είναι μαζί, είχα δώσει μεγάλη... ότι θα κάνουν κάτι το παραπάνω, ίσως φτάσουν και πολύ δηλαδή, στην κατάκτηση. Ενώ τώρα τι λες, ανακατοσούρα μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω, ξέρεις, αυτή η αλλαγή που μπορεί να τους βγει σε καλό, μπορεί όμως και να μην τους βγει καθόλου. Και να δούμε κάτι. Θα κρυφτεί το πρώτο μάτσο αυτό, πιστεύεις, το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Το πώς θα, το πού θα πάει η δουλειά. Αν εκεί είναι, νομίζω κερδίσουν, νομίζω ότι από εκεί πέρα οι Ισπανοί θα έχουν ψυχολογία και η αλλαγή αυτή θα την προσπεράσουν πολύ γρήγορα και θα μπορέσουν να δείξουν αυτό που μπορούν. Γιατί παικτικός δεν το συζητάω, ποιότητα τρομερή, παίχτες πολύ καλοί. Και νομίζω ότι σας είπα με το Λοπετέγκι πριν που ήταν, έχει δείξει μια πολύ σταθερή και πολύ καλή ομάδα. Δεν ήταν μόνο οι μονάδες που είχε, ήταν και ομάδα καλή. Οπότε εκεί μου άρεσε εμένα η Ισπανία πολύ και της είχα δώσει μεγάλο αβαντάζ ότι μπορεί να φτάσει ψηλά.
Πώς σας φαίνεται αυτή η απομονή? Νομίζω ότι υπάρχει ένα παράδειγμα που έρχεται να ακουμπήσει σε αυτήν την περίπτωση Ισπανίας. Μου θυμίζει πολύ την ιστορία, για άλλο λόγο βέβαια, την ιστορία με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ το 1994 στην Αμερική. Τότε που έφυγε ο Κιουμουρτζόγλου για το περίφημο σκασιαρχείο του Φασούλα που έφυγε χωρίς άδεια κλπ. Τότε ο Κιουμουρτζόγλου το είπε ο ίδιος, εδώ φαίνεται ότι και ο Λοπετέγκη δεν είχε καμία απολύτως διαφωνία σε αυτό, να παραμείνει ο συγχωρεμένος πια ο Μάκης Οδεδρινός που ήταν δεύτερος, πρώτος προπονητής. Επειδή τον αγαπούσαν ήδη, η σχέση υπήρχε μέσα στην ομάδα, συσπηρώθηκαν όλα τα παιδιά πάνω του και παίζαν και για το Μάκη. Ήταν φοβερό αυτό που έβγαλε η ομάδα σαν αντίδραση. Εδώ βλέπω ότι με τον Ιέρο γίνονται διάφορα ωραία και περίεργα. Βγήκε ο Τσάβη, ας πούμε, να στυλιτεύσει την κίνηση της Ρεάλ και του Λοπετέγκη και να αποθεώσει ήδη τον Ιέρο. Και φαίνεται ότι η ομάδα της Ισπανίας έχει εμπιστοσύνη στον. Τα παιδιά δηλαδή εμπιστεύονται τον Ιέρο. Ωραία. Και σαν προσωπικότητα βέβαια είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε πάντα εδώ με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Καραλή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Club Athens Metro Mall Edition. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα. Πάντα με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Καραλή. Να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων, υποδέχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τον παλμό του διεθνούς τουρνουά μέσα από live προβολές, φανταστικές εκπλήξεις, παιχνίδια και μοναδικά δώρα για όλους. Για όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 2018, οι αγορές σας γίνονται μπάλα στο Athens Metro Mall, αφού κάθε εβδομάδα ένας τυχερός θα κερδίζει την αυθεντική μπάλα της Adidas για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018, μέσω κλήρωση βεβαίως με αγορές 20 ευρώ και άνω. Και να πούμε και ένα μικρό μυστικό. Ναι. Οι σημαίες που βρίσκονται εδώ από πάνω μας, πάνω από το στούντιο του Sport FM στο Athens Metro Mall, δεν έχουν μπει τυχαία. Όχι. Κάναμε ρεπορτάζ και βρήκαμε ότι έχουν τοποθετηθεί εδώ από το φιλόξενο οικοδεσπότη μας, τον κύριο Θάνο Μακρύ, με μια συγκεκριμένη λογική. Τη δική του λογική. Τη δική του λογική, τη δική του πρόβλεψη για το πώς μπορεί να κυλήσει η φάση των ομίλων και ποιες ομάδες θα περάσουν. Οπότε έχει και αυτό τη δική του σημειολογία εδώ. Ναι. Όσοι είστε εδώ, δηλαδή, αν τις δείτε, είναι κανονικά, είναι αναομίλους και έχουν μπει με τη σειρά που πιστεύει ότι θα τερματίσουν οι ομάδες. Από πάνω μας, ας πούμε, πρώτο-δεύτερο όμιλο. Βλέπει Ουρουγουάη, πρώτη Αίγυπτο, δεύτερη Ρωσία, τρίτη Σαουδική Αραβία, τέταρτη. Για το δεύτερο όμιλο βλέπω Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Ιράν κατά σειρά. Λοιπόν, οπότε όποιος τα θεωρεί ο νους αυτά ή συμφωνεί, μπορεί να ακολουθήσει, να παίξει οτιδήποτε άλλο. Πρώτα απ' όλα να το παίξει ο ίδιος. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, έχουμε και άλλο δώρο. Ναι, όχι το τρίτο πάνελ, είναι αυτό το δώσουμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε κινητό, το MLS MX 4G, το ελληνικό κινητό, να πούμε. Με κάμερα 16 MP με LED flash και μπροστινή κάμερα 13 MP, με οθόνη 5,2 ιντσών, με ανάλυση HD, κανονικά έτσι, 1280x720, με αποθηκευτικό χώρο 32 GB, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί με κάρτα SD ως και 128, με οκταπύρινο επεξεργαστή Octa-Core 1,3 GHz 64 bit, λοιπόν, και Android 7.0 το MLS MX 4G, το οποίο είναι εδώ για να διεκδικήσει κοντά μας, Βαλεντίνα, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ? Πορτογαλία, αλλά πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία. Μάλιστα. Στον όμιλο. Στον όμιλο, ναι. Γιατί κοιτάς πάνω εσύ. Να δω ποια σειρά είναι. Πορτογαλία ή Ισπανία, πρέπει να διαλέξεις. Εγώ υποστηρίζω Πορτογαλία, αλλά θεωρώ ότι η νικήτρια θα είναι η Ισπανία. Ωραία. Θα κάνουμε πορτογαλική ερώτηση. Πορτογαλική. Πορτογαλική. Πόσους παίχτες της 23ης Πορτογαλίας μπορείς να θυμηθείς να μας πεις? Τρεις, ας πούμε, τους έχουμε. Πιστεύω, ναι. Για πάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Για να το πάμε με την ησυχία σου, δεν είναι... Βοήθα ρε Βαλεντίν, είναι ποιος. Κουαρέσμα. Ωραία. Ωραία. Και ένας θεματοφύλακας που θυμίζει Παστίτσιο. Πατήσιο. Κοντά. 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 Άνω ή κάτω. Σε Βέρνα. Πατήσιο. Γιατί δεν το κάνει. Να πάρω να μπω στο... Πατήσιο. Δουλειά να φύγω, ναι. Να φύγω λίγο πιο μακριά από τον Άγγελο. Έβαλε γκολ το 4 ο Μπασινά στην Πορτογαλία στα δύο μάτς. Παίξαμε ή όχι? Ναι, έχει βάλει. Κέρδισε. Τελείωσε.
Ξεκάθαρα. Το δίνω τώρα. Το δίνω Πασινά τελείω. Αφού το βάλω Πασινά τελείω. Το δίνω Πασινά. Πώ θα την έχει κερδίσει το κινητό το MLS. Εύχομαι χρόνια πολλά στο σταθμό και συγχαρητήρια. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και με γεια. Και με γεια. Και με γεια. Λοιπόν. Τι ωραίο πέναλτι τώρα. Κάτσε εδώ που πέσαμε στην ανάμνηση. Τι ωραίο πέναλτι εσύ. Τι ωραίο πέναλτι. Άγγελε, πόσα κιλά ζήγει η μπάλα τότε. Εκείνη την ώρα η ψυχολογία που είχαμε και έτσι όπως ήμασταν δεν ζει τίποτα. Πούπουλο, Το μόνο πράγμα που ήταν στο μυαλό ήταν να δω την μπάλα στα δίχτυα, τίποτα άλλο. Παρόλο αυτό το στόχευε ψηλά, δεν έκανε το. Και σε αυτό, αυτά που λέμε, βλέπουμε ότι λέμε με τα χτυπήματα του φόβου, δηλαδή αν το κάνει χαμηλά και όχι πολύ γωνία, το μπουμπούνισε κανονικά. Δεν το σκέφτεσαι εκεί καθόλου το. Παράφερε. Μην αλλάζει. Πάρε το ασύρματο που είσαι και τραγουδιάρη. Όχι, το φτιάχνω. Λέω εκεί δεν το σκέφτεσαι καθόλου να πα με φόβο. Άμα πα με φόβο, καλύτερα να μην πα καθόλου. Καλύτερα να το χτυπήσει κάποιο άλλο. Να έχει το κουράγιο και να πει χτυπήτα κάτω όλο γιατί δεν νιώθω ψυχολογικά καλά. Να σου πω τι προετοιμασία στην προπόνηση γίνεται για τι εκτελέσει πέναντι. Εντάξει, αυτό το περισσότερο το κάνει μόνο στο τέλο με του τερματοφύλακε. Δεν είναι ότι σου βάζουν συγκεκριμένη προετοιμασία και το κάνει. Μόνο όταν είναι σε. Προετοιμάσει για κάποιο νοκάουτ παιχνίδι που στο τέλος, ναι, που το ενδεχόμενο να γίνουν πέναλτι και γίνεται αυτή η προπόνηση. Γενικώς. Πόσα χτυπάς, ας πούμε, στο τέλος για να νιώθεις, ας πούμε, ότι έχεις κάνει δουλίτσα. Όταν κάθεσαι στο τέλος μόνος με τον τερματοφύλακα. Εντάξει, 10 πέναλτι τα χτυπάς τουλάχιστον. Τουλάχιστον, δηλαδή να δεις τα χτυπήματα, να δεις διαφορετικές χώρες οι μπάλες με διαφορετικό πώς παίζουν με άλλες μπάλες, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δεις. Γιατί δεν είναι όλες το ίδιο. Θυμάμαι παλιότερα πήγαμε στη Ρέτζερ, ήταν κάτι μπάλες που δεν τις είχαμε ξαναδεί και μόλις έκανε σούτ από τη σέντρα, έκανα σούτ και πήγε μπάλα εκεί που πήγε. Ενώ με την Αντίντα στην μπάλα την καλή του Champions League είναι πιο βαριά, έχουν διαφορετικά χτυπήματα, δεν είναι όλες ίδιες. Ποιοι παίκτες στο Μουντιάλ από αυτούς που παίζουν στη θέση του στο αμυντικό χάφου, πιστεύεις θα ξεχωρίσουν στο Μουντιάλ αυτό? Στο Μουντιάλ, εντάξει, ξεχωρίσουν. Ξέρουμε τις μεγάλες ομάδες ειδικά, τις ξέρουμε. Ναι, ενώ πιστεύεις θα αλλάξουν, τους ξέρουμε, τους ξέρουμε. Ποιοι θα είναι, εννοώ, πολύ επιδραστικοί για τις ομάδες τους. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα ο Πασινάς θα διάλεγε το Καντέ. Ναι, είναι μεγάλη αυτό, είναι μεγάλη. Για την Γαλλία είναι μεγάλη υπόθεση. Η ομάδα που υποστηρίζει να ξεκινήσουν. Μπίλια Μαστσεράνο είναι ένα αμυντικό δίδυμο το οποίο θα φτάσουν αυτούς ή μετά το δεύτερο παιχνίδι θα δούμε το Μαστσεράνο να γυρίζει πίσω στην άμυνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το δούμε ανάλογα με τα παιχνίδια. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Το θέμα είναι αν ξεκινήσουν και ξεκινήσουν καλά, νομίζω ότι θα μείνει έτσι. Οπότε θα δούμε. Πάντως βλέπουμε ότι τα ρόστερ των ομάδων έχουν παίκτες σε όλες τις γραμμές πάρα πολύ ποιοτικούς. Και καλούς παίχτες, οι οποίοι έχουν και εμπειρία και από Ευρώπη και από Λατινική Αμερική και καταλαβαίνετε ότι πλέον ξέρουν πάρα πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν. Θα είναι ένα δύσκολο, δηλαδή δεν δούμε τη μεγάλη διαφορά πιστεύω κάποια ομάδος. Τώρα τελευταία το μόνο που έχουμε δει, που έχω δει εγώ στα φιλικά είναι ότι βλέπω σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση στη Βραζιλία. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα είναι στη διάρκεια αυτό. Ειδικά με την επιστροφή του Νεϊμάρ, έτσι, γιατί ναι, είναι και άλλο πράγμα. Σίγουρα, άλλαξε. Και ειδικά το συζητάμε με τον Αντώνη Κοπορίδα, τώρα περισσότερο ίσως έχει σημασία να το συζητήσουμε με τον Άγγελο. Λέμε ότι λόγω του πραγματισμού που πρέπει να επιδείξει, η Βραζιλία ετοιμάζει να ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ με 3 αμυντικά χάφ, έτσι. Με Κασεμίρο, Φερναντίνιο, Παουλίνιο, γιατί σου λέει παιδιά, εντάξει, καλό το ζόγο Μπονίτο, αλλά για να πάρουμε παγκόσμιο πρέπει να το γυρίσουμε λίγο τη δουλειά. Μα έτσι είναι. Δεν είναι εύκολο να παίξεις φουλ επίθεση, γιατί οι άλλες ομάδες, επειδή σε ξέρουν, είναι πολύ δύσκολο μετά να αμυνθείς όταν έχεις μπροστά τους γρήγορους τους καλούς. Αυτοί δεν θα μαρκάρουν πίσω. Οπότε καταλαβαίνεις, πάντα οι ομάδες θα θέλουν να έχουν 4-5 παίχτες πίσω, πάντα να είναι εκεί. Και άσχετα μετά μπροστά, οι καλοί και οι ποιοτικοί παίχτες να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και νομίζω και η Βραζιλία ότι είδε τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε και είδαμε και κιόλας και στο πρώτο τελευταίο, αν θυμάμαι, Μουντιάλ που ήταν ίσως το χειρότερο Μουντιάλ που έχουν κάνει. Να πάρουμε αυτό. Γιατί στο τελευταίο Μουντιάλ δεν είδαμε τους Γερμανούς που τους διαλύσαν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Άγγελο και ξέρετε τι θέλω να υπογραμμίσουμε. Ότι η αλλαγή που έχει έρθει πια στο ποδόσφαιρο που λέμε πολλά χρόνια ότι τα κλασικού τύπου δεκάρια είναι πια πολύ λίγα. Οι παίκτες δηλαδή που παίζουν εκεί στο κεφάλι της μεσαίας γραμμής πίσω από το φόρ και μοιράζουν το παιχνίδι και περνάει μπάλα συνέχεια τα πόδια τους. Δεν υπάρχει πια. Κλασικό δεκάρι δεν υπάρχει. Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν. Οι τρεις ανασταλτικοί της Βραζιλίας που βέβαια όλοι βοηθούν στο δημιουργικό γιατί ο Φερναντίνιο πλησιάζει και ο Παουλίνιο πατάει περιοχή πολλές φορές στην Μπάρτσα έβγαινε
και σαν κρυφό φόρ σε φάσεις. Εντάξει, λιγότερο Καζεμίρο, αλλά και αυτός κάνει τα τρεξίματά του μπροστά. Δίνουν όλη την άνεση στους μπροστινούς τρεις να παίζουν τελείως ελεύθερα στον χώρο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ο Ζέζους βγαίνει και στη ΣΥΤ το κάνει. Και τον αναφέρω γιατί είναι ο λιγότερο κινητικός θεωρητικά από την τριάδα, έτσι. Αλλά όταν έχει τα πλάγια τον Νεϊμάρ και τον Κουρτίνιο ή δεν ξέρω αν θα παίξει ο Φιρμίνο ή αν θα βάλει το Γουίλεν, γιατί έχει και πολλούς, έτσι. Ποιους θα επιλέξει τελικά για την εντεκάδα. Καταλαβαίνεις ότι έχει τους πλάγιους δημιουργούς τελείως ελεύθερους, γιατί πίσω έχουν ένα σινικό τείχος που κόβει τα πάντα. Μοιράζει το γήπεδο στα δύο. Και δύο μπακ πολύ επιθετικά, έτσι. Φαντάζομαι τώρα δηλαδή να μην έχει τρεις αμυντικούς χαβ και να περιμένεις από τα δύο στόπερ ή δύο αμυντικά χαβ να καλύψουν όλο το υπόλοιπο τους υπόλοιπους παίχτες. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Οπότε νομίζω το έχει πιάσει το νόημα το πώς πρέπει, αν θέλει να πετύχει κάτι, πώς πρέπει να γίνει. Και βλέπουμε ότι τους ταιριάζει κιόλας και έτσι όπως παίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τους ταιριάζει πάρα πολύ έτσι όπως παίζουν και το έχουν πιάσει το νόημα ακριβώς και οι παίχτες. Ο Νεϊμάρ αλλάζει ισορροπίες. Σίγουρα. Ένας τέτοιος παίχτης, ειδικά τώρα που ο Νεϊμάρ ήταν τόσο καιρό τραυματίας, είναι ξεκούραστος. Οπότε νομίζω αν είναι καλά 100%. Που δείχνει ότι είναι από τα φιλικά που νομίζω έχεις. Ότι για μένα ίσως είναι ο παίχτης που θα κάνει και τη μεγαλύτερη διαφορά από όλους τους άλλους μεγάλους παίχτες. 100% συμφωνώ. Και νομίζω ότι έχει και ένα εσωτερικό κίνητρο. Βάρος, ναι, με την καλή ένα βάρος, πιο πολύ πάει λέξη κίνητρο. Αυτό το εντός αγωγικών και εκτός διαζύγιο που πήρα από το Μέση και που είπε ότι εγώ χαρώ στη δικιά μου πορεία θέλοντας να γίνω απόλυτος ηγέτης σε μια άλλη ομάδα, άσχετο το αν ήταν καλή επιλογή ή αν δεν ήταν καλή, αυτό θα φανεί και παρακάτω και αν θα μείνει εκεί ή όχι. Νομίζω ότι το κίνητρό του μεγιστοποιείται στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τι θα είναι να λάμψει να οδηγεί στη Βραζιλία μετά από εκείνη την τροπή τη Επτάρα. Την οποία γλίτωσε ο ίδιος ήταν τραυματίας. Θέλω να πω δεν την είχε χρεωθεί ο ίδιος. Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό γιατί είναι άλλο πράγμα να φάει Βραζιλία 7 με τον Νεϊμάρ μέσα και άλλο να φάει 7 χωρίς τον Νεϊμάρ. Σου λένε όλο το έθνος, αν ήταν ο Νεϊμάρ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Υπόθεση εργασίας. Δεν το χρεώθηκε. Πάντως πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο πολύ μεγαλύτερο για αυτόν τον παίχτη. Γιατί νομίζω ότι με μια κατάκτηση Μουντιάλ, εάν πάνε όλα καλά και βγει MVP ο Νεϊμάρ, μπαίνει σφήνα ανάμεσα στους δύο παίχτες για την διεκδίκηση του καλύτερου παίχτη της χρονιάς. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις για αυτούς τους παίχτες. Ο ειδικά... Σαλάχ έξω, έτσι το βλέπεις. Το Σαλάχ, ούτε να το ψήσει. Εγώ νομίζω ότι θα μπει σφήνα πάντως και θα έχει μεγάλη δύναμη μετά να μπορέσουν να τον φτάσουν οι άλλοι. Από την άλλη είναι και το, στην πραγματικότητα είναι και η πρώτη διοργάνωση που θα μάθουμε και θα δούμε πλέον αποτυπώνεται στο ίδιο και ο χαρακτήρας του Νεϊμάρ τόσο πολύ. Δηλαδή έχοντας φύγει πια η Βραζιλία από την κληρονομιά του Ριβάλτο, του Ροναλντίνιο, έχοντας ξεφορτώσει, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία, είναι το πρώτο μου που κατεβαίνει με έναν μεσία. Και είναι 26, έτσι, το προηγούμενο ήταν 22, περίμενε όλο το έθνος πολλά από έναν 22χρονο, πλέον είναι πιο μεστός και είναι στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, έτσι, είναι στα 26. Ναι, η λογική λέει ότι τα δικά του Μουντιάλ είναι αυτό και το επόμενο. Να είναι καλά, να είναι γερός, δηλαδή το 26 και το 30 από πλευράς οριμότητας και φυσικών δυνάμεων. Ακριβώς και εξέλιξη του παιχνιδιού του, γιατί και ο ίδιος. Τον βλέπεις πώς εξελίσσεται. Ξέρεις, έχει την καλώς εννοούμενη ποδοσφαιρική έτσι, φινέτσα της αλάνας που λέμε. Mm-hmm. Αυτό που είχε ο Ροναλντίνιο, το έχει. Βλέπεις τα γκολ που έβαλε τώρα τελευταία στα φιλικά. Όλα είναι κάτι διαφορετικό. Απ' την άλλη όμως τον βλέπεις ότι αρχίζει πια να παίζει πολύ και με τους συμπαίκτες, να πασάρει, να βλέπει το χώρο. Πέρα από το ότι βλέπει τον αντίπαλο σαν ένα αντικείμενο έτοιμο να το εκθέσει και δοκιμάζει όλες τις παλάβες τρίπλες που μπορεί να σκεφτεί ότι θα κάνει ένα παίκτη που δεν τα κάνουν με στα μάτια συνήθως. Έτσι, φυλάγονται γιατί εκεί μπορεί να την πατήσει σχέση και να γίνει και ρεζίλι. Το έχει, το κάνει εξαιρετικά, αλλά ταυτόχρονα νομίζω παίζει και με την ομάδα πια. Παίζει και με τους άλλους. Οπότε συμφωνώ με τον Άγγελο ότι από τους μεγάλους αυτός μπορεί να κάνει πιο κατανοητή τη διαφορά ίσως, γιατί έχουμε δει το Μέση πια σε τέτοιο επίπεδο. Έχουμε δει δηλαδή ποιον θα εκπλήξει να ηγηθεί της Πορτογαλίας ο Ρονάλντο, ας πούμε, να βάλει τα γκολ τα κρίσιμα ή να την οδηγήσει μέχρι την οκτάδα και μπορεί και στους τέσσερις. Παρ' όλα αυτά, τα 222 εκατομμύρια ευρώ που κόστησε μεταγραφή του είναι ένα νούμερο το οποίο έχει κάποια λογική. Τώρα πριν λίγο διάβασα ότι και ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν θα τα δίνα σε μένα αυτά τα χρήματα
γιατί είναι υπερβολικά χρήματα. Νομίζω ότι ξεφεύγει κάπου το πράγμα και δεν κάνει καλό στον ανταγωνισμό και στις ομάδες. Γιατί δεν είναι μόνο 2-3 ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες καταλαβαίνεις ότι είναι σε μειονεκτική θέση όταν πέφτουν τέτοια ποσά στο τραπέζι. Και έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή κάποτε το ταβάν ήταν εκεί γύρω στα 100 εκατομμύρια που κόστησε ο Μπέιλ ή που κόστησε καλά, ο. Ναι, πριν ο χρόνια αυτό ναι. Ήταν και ήταν μόνο Μπέιλ. Τώρα βλέπουμε τα 100 και για τα πλάκα. 150 και τα 200 πλέον. Τα βλέπουμε πολύ, εκτός και αν πέφτουν τόσα πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο τα οποία τα βγάζουν. Αυτό εκεί δεν το ξέρω. Προφανώς σημαίνει αυτό, αλλιώς δεν θα γίνονταν και αυτού του τύπου μεταγραφές. Είναι... Ναι, μια ομάδα που έχει κατακτήσει. Τώρα για την Paris Saint-Germain δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να βγάλει αυτά τα χρήματα, 220 εκατομμύρια. Να ήταν η Barcelona ή η Real, θα σου έλεγα, ή η Manchester United ή η Liverpool που όντως είναι περισσότερα τα χρήματα και έχουν περισσότερη φήμη σαν ομάδα και μαζεύουν χρήματα και από χορηγούς και από τηλεοπτικά και από και από τουρνέ στην Ασία. Παρότι η Paris Saint-Germain είναι δύσκολο. Δηλαδή τα ποσά που δίνει έχει δώσει η Paris Saint-Germain δεν νομίζω ότι πρόκειται να τα βγάλει ποτέ. Δεν πρόκειται και από ό,τι διαβάζαμε. Διότι προσπαθεί να τα ισοσκελίσει για να φανεί εντάξει στο financial fair play με χορηγίες που έρχονται από τη χώρα των ιδιοκτητών. Ψαχνόμαστε λιγάκι γιατί αλλιώς ποσά έσοδα. Και πρέπει να κάνει κάποιες πωλήσεις 80 εκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορέσει να μην κινδυνεύσει με τιμωρία για την επόμενη χρονιά. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν έχει καθόλου αδικό Άγγελος αυτό που λέει. Νομίζω ότι τα μεγάλα μπραντς θα μπορούσαν να κάνουν τεράστιο κομμάτι απόσβεσης μόνο από τις φανέλες του μεγάλου αστεριού που θα πουλούσαν παγκοσμίως. Γιατί έχουν ανοίξει και την Ανατολή. Πουλάνε πάρα πολλά, φοβερά νούμερα δηλαδή, τρελαίνε. Τα έσοδα του μεγιστοποιούνται και από εκεί θα μπορούσαν να βγάλουν πολλά λεφτά. Τώρα, πώς θα το κάνει η Παρί, πάντως για μένα ήταν ένα, μια και την αναφέραμε, μια από τις πολύ έτσι, ξεχωριστές ιδέες του Πλατινί, γιατί είναι, δεν είναι και πολλά που του πιστώνονται, νομίζω πιο πολλά του χρεώνονται στη θητεία του συνολικά. Να. Εγώ θα πω ότι το σχέδιό του ότι δεν μπορεί σε αυτή την Ευρώπη το Παρίσι να είναι έξω από το Champions League ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Η Παρί έχει μπει πολύ δυνατά, είναι μια τεράστια αγορά, αρχίζει και ενδιαφέρει όλο και περισσότερο του Παριζιάνου. Νομίζω ότι εξελίσσεται σε μελλοντική, κοντά-κοντά κιόλας, δύναμη πολκής. Δηλαδή θα τη βλέπουν και οι άλλοι πια ως αντίπαλο που θα τους κοιτάει στα μάτια. Άγγελε, γιατί δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ, τι έφτεξε? Εντάξει, δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι στο Μουντιάλ, γιατί νομίζω ότι τα λάθη είναι δικά μας, δεν μας έφτεκανε. Οπότε πρέπει να δούμε τα λάθη μας, πρέπει να δούμε τι έφτεξε. Και θα πρέπει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές νομίζω το έχουν καταλάβει και, έχουν, και βλέπουν ότι όταν δεν είσαι σε ένα τέτοιο μεγάλο, μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ, χάνουν τη λάμψη τους και αυτοί σαν ποδοσφαιριστές, σαν αξία. Οπότε νομίζω και οι ίδιοι το έχουν καταλάβει ότι στο επόμενο θα πρέπει, στο ευρωπαϊκό που μας έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να βρίσκονται εκεί για καλό δικό τους περισσότερο και σαν χώρα εμείς να μην απέχουμε πολλά χρόνια όπως απήχαμε πριν και ήμασταν έξω από τις μεγάλες διοργανώσεις. Είχαμε μια σταθερή πορεία μετά το 2004, έχουμε κάνει τώρα μια κοιλιά την οποία είναι φυσιολογική. Εγώ την περιμένω κάποια στιγμή που θα γινόταν αυτή η κοιλιά. Απλά μη συνεχιστεί γιατί μετά θα μας γίνει συνήθεια και δεν θα είναι καλό. Σε παίρνει από κάτω, μετά μπαίνει στις σκληρώσεις. Είναι δύσκολο ψυχολογικά, μπαίνει χαμηλά σκληρώσεις, παίζει με καλύτερες ομάδες. Τι ρόστερ θα έχεις εσύ, πώς θα είσαι. Είναι πολλά μετά. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Από θέμα αγωνιστικότητας και προσωπικότητων στην εθνική, παρόλα αυτά, πιστεύεις ότι η φουρνιά η οποία αυτή τη στιγμή παίζει είναι εντάξει? Υπάρχουν παίκτες και βλέπουμε ότι παίζουν και σε καλές ομάδες που κάνουν. Που διεκδικούν, που είναι στο Champions League, που είναι στην Ευρώπη. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Το θέμα είναι. Προσωπικότητες ότι... υπάρχουν, παίκτες υπάρχουν αξιόλογοι. Γιατί η φουρνιά η δικιά σας έχει πολύ έντονες προσωπικότητες πέρα από καλούς παίκτες. Είναι όπως έχω πει και το ποδόσφαιρο, ειδικά σε εθνική ομάδα. Δεν είναι σαν την ομάδα που είσαι σταθερά και έρχεται ένας, δύο, τρεις, πέντε παίκτες και μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα στο κλίμα. Στην εθνική ομάδα είναι λίγο διαφορετικά. Πρέπει οι παίχτες να βρεθούν μεταξύ τους, όχι να βρεθούν να τα πούνε μια φορά και αυτό έγινε, να βρεθούν ποδοσφαιρικά εννοώ μεταξύ τους. Με τρεις προπονήσεις, ας πούμε. Μπράβο. Να βρεθούν μεταξύ τους και πάνω απ' όλα να βάζουν την. Στην εθνική πρέπει να βάζεις πάνω απ' όλα την φανέλα και την πατρίδα σου και μετά την προσωπική σου επιτυχία. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί έχουμε δείξει ότι σαν λαός, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όταν δεν είμαστε χειρότεροι. Και πιστεύεις ότι τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιοι που βάζουν την προσωπική τους προβολή πάνω από την... Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Απλά θεωρώ ότι να μην βλέπουν υπεράνω από κάτι άλλους παίχτες όταν νομίζουν ότι είναι καλύτεροι. Αυτό. Πρέπει να, στην εθνική θα πρέπει να είναι όλοι ίσοι για μένα.
το θεωρώ. Δηλαδή να το βλέπουν ίσα ο ένας προς τον άλλον, τον προπονητή, να σέβονται και να σέβονται και τη φανέλα που φοράνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε, κυρίε και κύριοι, την τελευταία μας διαφημιστική διακοπή, από την οποία θα επιστρέψουμε το τελευταίο ημίωρο εδώ, κουβέντα με τον Άγγελο Μπασινά, τον Γιάννη Καραλή, και εγώ να δώσουμε ακόμα και ένα άλμπουμ Πανίνη. Sport FM 94,6, πάντα ζωντανά από το Athens Metro Mall. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, θυμίζοντάς σας ότι η αγωνία και η δράση του Μουντιάλ σας περιμένουν εδώ. Έως τις 15 Ιουλίου παίρνουμε μέρος στο παιχνίδι, παρακολουθώντας σε απευθείας μετάδοση όλους τους αγώνες μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες. Ενώ Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από το Athens Metro Mall, μεταφέροντας όλη την αγωνιστική ατμόσφαιρα. Σήμερα ξεκινήσαμε Πέμπτη. Ο Sport FM θα βρίσκεται εδώ και τα 4 επόμενα Σάββατα του Μουντιάλ, 23 δηλαδή και 30 Ιουνίου, 7 και 14 Ιουλίου, πάντα στην ίδια ζώνη, 3 με 6 το μεσημέρι. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Καραλή. Νωρίτερα είχαμε τον Αντώνη Νικοπολίδη, πολύ καλή παρέα. Κάτι έχεις ετοιμάσει για να το βλέπω, το σκονάκι έχεις βγάλει. Κοίταξε να δεις, επειδή δεν έχω ασχοληθεί και καθόλου, εγώ δεν είμαι και πολύ φαν του στοιχήματος και είμαι παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί ψάχνω να παίζω λοχή. Γιατί να χάνουν οι ομάδες, να μην χάνει καμία, να μην στεναχωριούνται. Λοιπόν, κοίταξε, έκανα μια άσκηση για το τι περίπου περιμένουμε στους ομίλους. Τώρα που το είδα και στο ταβάνι, το θυμήθηκα και τα έβγαλα εδώ. Λοιπόν, από πρώτο, να θυμίσουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα ότι αναδύο οι όμιλοι μετά στους 16 σταυρώνουν μεταξύ τους. Άρα είναι εύκολο το, είναι εύκολη η επόμενη άσκηση δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι από τον πρώτο θα περάσει Ουρουγουάη. Λογικά θα έλεγε κανείς στη Ρωσία, αλλά δεν ξέρω πόσο θα τη βοηθήσει ακόμα και ένα μικρό σπρώξιμο τη διετησία, το ότι θα τη θέλουν. Έτσι κι αλλιώς νομίζω τα εισιτήρια γίνονται ανάρπαστα σε τέτοιες διοργανώσεις, αλλά δεν αποκλείω την Αίγυπτο και νομίζω ότι σήμερα που λέγατε για το πόσο αδιάφορο είναι το μάτς, θα δείξει πάρα πολλά για το τι μπορεί να περιμένει και η Αίγυπτο και η Ρωσία, συγγνώμη, και η Αίγυπτος από την εικόνα της Ρωσίας. Το δεύτερο όμιλο, Ισπανία-Πορτογαλία, δεν ξέρω πώς θα πάνω κάτω, έτσι, το 1-2. Στο τρίτο, Γαλλία με κόντρα Περού-Δανία. Εγώ θα έλεγα ίσως πιο πολύ το Περού. Εγώ λέω Περού, να πούμε ότι το Περού πιθανότατα θα έχει την εντυπωσιακότερη εκπροσώπηση από κόσμο στο Μουντιάλ. Μιλάμε για 20.000 λαό σε φιλικό, οι οποίοι είναι από πάνω με τρέλα. Έχει τη σημασία εδώ αυτό. Ναι, βεβαίως έχει. Πώς δεν έχει. Σε τέτοιο οργανώσει, τον έχει πολύ κόσμο κοντά σου και τα παιδιά δεν τα βοήθησε το 4. Ναι, αλλά όμως είναι καλό και για τους άλλους να ξέρεις αυτό. Γιατί? Γιατί και εμείς είχαμε κόσμο μαζί μας, αλλά οι άλλοι, επειδή ήταν πιο πολλοί, μας δίνανε, λέμε, γιατί μπορούμε. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι, καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλό να είναι υπέρ τόσο πολλές κόσμος. Φυσική, δράση αντίδραση. Λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο βλέπω και εγώ αυτό που ο Άγγελος, δηλαδή ψάχνω την Αργεντινή, βλέπω την Κροατία. Και τώρα το πίσω, κάτσε να δείξει η Αργεντινή ότι μπορεί να κερδίσει την Κροατία. Αν πάμε σε τίποτα ισοβαθμίες, μισοβαλίες. Και στον πέμπτο τη Βραζιλία. Και εδώ θεωρώ ότι η Σερβία μου δείχνει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πιο ισχυρή από την Ελβετία. Μαζί σου. Στον έκτο, καλά για τη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι το Μεξικό είναι πιο δυνατό από τη Σουηδία. Mm-hmm. Στο Βέλγιο-Αγγλία δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα είναι το πάνω κάτω, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το σύνθετο δίδυμο που λέμε. Και μετά είναι το Πολωνία-Κολομβία. Εκεί που μπορεί να βγει τρομερή μάχη, έτσι όπως διασταυρώνονται μετά στους 16 και προκύπτουν οι ομάδες για την οκτάδα, είναι ότι αν η Αργεντινή και η Γαλλία δεν τελειώσουν και οι δύο πρώτες στον όμιλο, θα παίξουν μεταξύ τους 16. Αλλιώς θα προχωρήσουν και οι δύο, νομίζω. Δηλαδή, οχτάδα, νομίζω ότι από αυτά που είπαμε τώρα για δίδυμα που κάνουν τη 16, βλέπω Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, Γερμανία και Αγγλία, Βέλγιο. Όχι Πολωνία που λένε πολλοί, παρότι θα είναι ισχυρή ομάδα η Πολωνία. Εγώ το Βέλγιο το πιστεύω πάρα πολύ. Πάντως, εκεί με την Αγγλία που λίγο εδώ βλέπω και στην Αγγλία τι γίνεται, δεν έχουν μεγάλες βλέψεις, γιατί έχουν πολύ νέα ομάδα φέτος. Δεν έχουν την ομάδα που ξέραμε την παλιά και παίζουν νέοι παίχτες και δεν τη βλέπουν, δεν τη δίνουν μεγάλη. Πολύ χαρούμενη είδηση μου έφερες. Αν οι Άγγλοι δεν πηγαίνουν με βλέψεις, μπορεί κάτι να κάνουν επιτέλους. Δεν διαφωνώ, αλλά γενικώς που διαβάζω και εκεί και οι σχολιαστές διάφοροι που είναι στα κανάλια και βγαίνουν, δεν τους βλέπω, είναι πολύ πιο χαλαροί. Δεν είναι όπως οι προηγούμενες διοργανώσεις που λέγανε να πάμε να κάνουμε το παραπάνω, να προχωρήσουμε. Τώρα, επειδή παίζουν και νέοι παίχτες, οι οποίοι βλέπουμε όπως ο Ρέσφορντ, όπως ο Στέρλινγκ, όπως αυτοί. Ο Ντελεάλη. Αυτοί είναι, ναι, μεν έχουν μια ποιότητα πολύ καλή, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τους βγει τώρα στην εθνική ομάδα και πώς θα είναι η Αγγλία. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν έχουν και μεγάλες βλέψεις αυτή τη στιγμή. Που μακάρι να είναι η έκπληξη, έτσι. Βάλτε παρακαλώ μια τελεία, γιατί έχουμε εδώ ένα μικρό κύριο
μαζί μας, ο οποίος θέλει να πάρει ένα άλμπουμ της Πανίνη, να κολλήσει το παιδί τα αυτοκόλλητα στο του παγκοσμίου κυπέλου. Πώς σε λένε? Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Τι ομάδα υποστηρίζεις? Μην τρέπεσαι. Μουντιάλ. Ναι. Ναι. Ποια? Ποια ομάδα θέλεις να το κερδίσεις στο Μουντιάλ? Ρεάλ. Ποιος? Ρεάλ, το παιδί φαίνεται. Έχει καλές προσλαμβάνουσες. Από το στο Μουντιάλ, ποια εθνική ομάδα θες να πάει καλά? Έχεις κάποιο υποστηρίζει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ισπανία? Ποια ομάδα συμπαθείς, έτσι? Υπάρχει κάποια που να συμπαθείς περισσότερο? Η Βραζιλία. Η Βραζιλία. Μάλιστα. Εντάξει, κάτι ξέρει. Εντάξει. Κάτι Εντάξει. βλέπει μάλλον. Νεϊμάρ, σου αρέσει ο Νεϊμάρ μήπως? Ναι. Εντάξει. Νομίζω χωρίς περαιτέρω ερώτηση, έχεις κερδίσει ένα άλμπουμ της Πανίνη. Θα περάσεις πολλές ωραίες ώρες να κολλήσεις τους αγαπημένους σου παίκτες στο άλμπουμ. Λοιπόν, να περάσεις καλά. Να σε, να σε καλά. Λοιπόν, θα δώσαμε και το τελευταίο άλμπουμ της Πανίνη. Ναι, να πω ότι τα παιδιά τα ψαρώνουν. Παίρνουν ένα πακέτο εκεί με πλαστικό απ' έξω πεπιεσμένο. Λέχα το κοιτάει, σου λέει τα χαρτάκια να μου τα δώσουν. Μέσα είναι. Μέσα είναι, μέσα είναι όλα. Άγγελε, τι μουντιάλ περιμένουμε? Μουντιάλ κουρασμένων παλικαριών? Ένα μουντιάλ με πολύ τακτική? Ένα μουντιάλ με τρέξιμο? Τι μπορούμε να περιμένουμε, σαν αίσθηση το λέω? Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Οι ομάδες που δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν, δεν πιέζουν, νομίζω δεν έχουν καμία τύχη. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει, έχει φύγει πολύ μπροστά. Αντέχουν οι ομάδες που έχουν πολλούς παίκτες στις διοργανώσεις αυτές, παιχνίδια. Στις διοργανώσεις αυτές δεν το καταλαβαίνεις, πλέον δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν μπαίνεις να παίξεις, αυτά είναι τελευταία σκέψη στο κεφάλι σου. Το λέω γιατί το 4 που φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης, είχαμε αρκετούς παίκτες που ήταν σχετικά ξεκούραστοι, χωρίς πολλά παιχνίδια στα πόδια. Παίκτες οι οποίοι. Ήταν και άλλοι πολλοί όμως που είχαν πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι, άλλοι όμως ήταν πιο ξεκούραστοι. Θέλω να πω, ήταν ένα μείγμα παιχτών που είχαν φορτωμένη χρονιά, με ένα μείγμα παιχτών που ήταν ξεκούραστοι και όλο αυτό έφτιαξε ένα κοκτέιλ που μας πήγε μέχρι εκεί που μας πήγε. Πλέον αυτό λέω, ότι πλέον επειδή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και επειδή κάθε χρόνο όλοι αυτοί οι παίκτες που θα δούμε, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους νομίζω ότι παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια το χρόνο, δεν νομίζω ότι θα τους φανεί η διαφορά να παίξουν 3 παιχνίδια παραπάνω ή 4. Εκεί δεν το δούμε αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι οι ομάδες που θα πιέσουν, θα παίξουν και θα είναι φυσική κατάσταση καλά, θα δούμε ότι θα κάνουν και το παραπάνω και τη διαφορά σε αυτό το μουντιάλ. Άρα περιμένεις ένα μουντιάλ με πολύ τρέξιμο, έτσι? Με πολύ πίεση, με... Νομίζω ναι. Επειδή, και το είπα και πριν, επειδή ξέρουν πλέον τις ομάδες, οι προπονητές της άλλης ομάδας, νομίζω ότι από θέμα τακτικής θα δούμε λίγα πράγματα, δεν θα δούμε πάρα πολλά. Θα δούμε... Εννοείται ότι θα δούμε τρίκ. Δεν θα δούμε τρίκ, ναι. Νομίζω θα δούμε τους παίκτες που ξέρουμε, τις θέσεις τους. Μόνο αν υπάρχουν τραυματισμοί και αυτά εκεί θα δούμε και μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη εκεί. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα διαφορετικό μουντιάλ, γιατί είναι 32 ομάδες πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και περισσότερα τα μάτς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε καλά παιχνίδια. Αν όχι στον πρώτο γύρο, από εκεί και πέρα μετά στα knockout παιχνίδια ειδικά, θα δούμε και καλές ομάδες μεταξύ τους να κοντράρονται και εκεί θα δούμε τις πραγματικές αξίες αυτών των ομάδων και των ποδοσφαιριστών αυτών που λέμε κορυφαίους. Μιλήσαμε για star του Μουντιάλ. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τους βετεράνους του Μουντιάλ που θα τους δούμε τελευταία φορά. Ας δούμε το τελευταίο Μουντιάλ που θα δούμε τον Αντρές Ινιέστα. Έτσι, μια μοναδική μορφή του παγκόσμιου κορυφαίου. Το τελευταίο Μουντιάλ θα δούμε τον Ράφα Μάρκες, ο οποίος μάλλον θα το δούμε. Θέλω να σου πω, ξέρω εγώ, Μάρκες είσαι. Αρχιγάρα, ρε. Εντάξει. Και σε ιστορική στιγμή, διότι θα γίνει ο τρίτος μετά τον Καρμπαχάλ και τον Ματέους που θα πάρει μέρος σε πέμπτο Μουντιάλ. Έτσι. Μιλάμε για μοναδική στιγμή. Οι παίκτες, λοιπόν, Άγγελε, επιπέδου και ηλικίας Ινιέστα και Ράφα Μάρκες σε όλες τις ομάδες, πόσο επιδραστικοί μπορούν να είναι σε μια τέτοια διοργάνωση, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και έξω αγωνιστικά? Δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε και από αυτό που βλέπουμε. Δεν υπάρχουν... Ενώ λειτουργούν μέσα στην ομάδα περισσότερο λίγο ως πάτερ φαμίλιας, λειτουργούν ως δικλίδα ασφαλείας για να κρατήσουν το κλίμα καλό, αυτό εννοώ. Όχι, είναι σημαντική η παρουσία τους. Όχι. Σημαντική είναι. Ναι. Δεν διαφωνώ. Σημαντική είναι γιατί έχουν την πείρα και την ποιότητα και την... Και τις παραστάσεις. Τις παραστάσεις τα έχουν όλα. Τα έχουν δει όλα.
Έτσι, σίγουρα το έχουν, αλλά όταν έρχονται νέοι παίκτες από πίσω και είναι η δύναμη πραγματική είναι αυτή, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να βλέπουν και να ακολουθούν τον Ινιέστα και τον κάθε Ινιέστα που θα είναι στην ομάδα τους. Αλλά όμως από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις στο γήπεδο, αυτό θα ξεχνάς. Οπότε καταλαβαίνεις, η επίδραση είναι πάμε να παίξουμε, ναι, θα δώσουμε τα χέρια καλά, δυνατά, ψυχώσουμε, αλλά από εκεί και πέρα μέσα στο γήπεδο είναι διαφορετικά. Να ρωτήσω και εγώ κάτι, έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μιας πολύ καλής εποχής στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ήταν κανένα δεκαετία χρόνια μπροστά από την εποχή του? Δηλαδή βλέπω ότι προσπαθώ έτσι να θυμηθώ, ξέρεις, όσο συζητάμε και σε κοιτάω, σκέφτομαι μια ομάδα, ας πούμε, Κυριάκο, με Γούμα, με Μίρχ, με Γιούρκα, με Σένα, με τον Κάρα, δηλαδή παιδιά που πραγματικά είχαν βάλει κυριολεκτικά την ταχυδυναμική στο ποδόσφαιρο από τότε. Που δεν παίζαν το στατικό ποδόσφαιρο, παίζαν το ποδόσφαιρο με την πολλή κίνηση, με το πολύ τρέξιμο, με τα μαρκαρίσματα. Τελικά ήταν ένας προάγγελος εκείνος ο Παναθηναϊκός του τι έρχεται και στη συνέχεια γενικά στο ποδόσφαιρο για τη χώρα μας. Ναι, δυστυχώς, αν θυμάστε εκείνη την εποχή, ο χλιβασμός και το τσουκουμπόλ που λέγανε και το δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά παίζουμε αποτέλεσμα. Αλλά όμως το αποτέλεσμα για να το πάρουμε τότε, όπως είπες και εσύ πριν, ήταν μέσω τρεξίματος, μέσω ομαδικότητας, μέσω ο ένας να δώσουμε για τον άλλον κάτι παραπάνω. Και δεν κοιτάγαμε αν κάνεις λάθος εσύ ή κάνει ο άλλος, εντάξει, εγώ δεν το έκανα. Και έτσι πορευθήκαμε, νομίζω, και στην εθνική ομάδα το 4, που ήμασταν πάρα πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπήρχε, ειδικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού και οι ίδιοι φιλαθλοί μας πάρα πολύ, δεν τους άρεσε αυτό που βλέπανε. Μόνο τους άρεσε όταν παίζαμε στο Champions League. Γι' αυτό σε ρώτησα γιατί. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί μια ομάδα που κάνει αυτό, που τυχαίνει να είναι οι συγκυρίες και να είναι παικτικός όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί, να δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω, να βλέπεις τη διαφορά στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνεις. Δεν είχαμε την πείρα να διαχειριστούμε όλο αυτό εμείς, ότι μπορούμε να παίξουμε 55-60 παιχνίδια το χρόνο. Είμαστε η μοναδική ομάδα που συνεχόμενα κάναμε τόσα παιχνίδια. Και μαζί με την εθνική ομάδα φτάναμε σε παιχνίδια τα οποία η Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν τα έκανε ποτέ. Και λέγανε, ναι, στο τέλος δεν πήραμε τέμπο. Ναι, και λέγαμε τότε δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Σα μιλάω ειλικρινά ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Μακάρι να έκανα την υπέρβαση και το παραπάνω στην Ευρώπη. Σα μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή θα προτιμούσα να με ξέρει όλη η Ευρώπη παρά να με ξέρει η Ελλάδα μόνο. Αλήθεια σας λέω. Και τότε είχαμε εξηγήσει και είχαμε πει ότι ναι, αφού βλέπουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και τότε και στην εθνική το κάναμε. Βέβαια, δεν το κάναμε μόνο εμείς, αλλά ήμασταν και εμείς μαζί. Αφού είχαμε τα φόντα, αφού βλέπατε ότι ήμασταν στο παραένα πάντα να κάνουμε ή τετράδα ή να φτάσουμε παραπάνω κάπου. Δεν βοηθήθηκε αυτή η ομάδα όσο έπρεπε, και δεν βοηθήθηκε και από την ίδια μας την ομάδα δεν βοηθήθηκε. Από τον ίδιο μας τον κόσμο, όχι όλους, από πολλούς. Γιατί περίμεναν όλοι το πρωτάθλημα. Μα δεν είναι πρωταρχικός το ρόλο. Ξεκινάς με το πρωτάθλημα γιατί είσαι Παναθηναϊκός, ξεκινάς γιατί έχεις βλέπεις πρωτάθλημα κύπελο. Αυτό είναι το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πάει. Αυτονόητο στόχο. Αυτονόητο στόχο. Αλλά όμως από εκεί πέρα, αφού τη βλέπεις ότι μια ελληνική ομάδα μπορεί να κάνει το παραπάνω, θα έπρεπε για μένα να τη τότε να τη στηρίξουν περισσότερο και να σας πω και κάτι άλλο και στο χειρότερο. Να αφήσουν το πρωτάθλημα και κάποια παιχνίδια να μπορέσουμε να κάνουμε το παραπάνω στην Ευρώπη. Γιατί όχι. Θα ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που θα μπορούσε να το κάνει. Δεν θα σου άρεσε ένα σαν φίλατρο του Παναθηναϊκού? Ξέρεις τι γίνεται, θέλω να σου πω ότι δεν το έχει ζήσει γιατί δεν σε ενδιαφέρει κιόλας, γιατί δεν είσαι στη δικιά μας στη δουλειά ποτέ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον δημοσιογράφο να κάνει μια ερώτηση, αν έχει σκεφτεί τι περίπου περιμένει να ακούει από τον άνθρωπο που ρωτάει, τον ποδοσφαιριστή που ρωτάει, αυτού του είδους απαντήσεις. Και στο λέω διότι ακριβώς τότε νομίζω σας έφαγε η εποχή, η περίφημη του αεροδρομίου. Δηλαδή τότε μέτραγε να φέρει το πολύ μεγάλο όνομα από το εξωτερικό, να είναι πολλά τα λεφτά που θα παπανηθούν και να πάει πολλοί κόσμος να τον υποδεχθεί. Και δεν κοιτούσαν τη γηγενή βάση. Κάτι που με την κρίση ίσως και με το αναγκαίο σημάζεμα άρχισε πια να φαίνεται και στην Ελλάδα και να αποκτά βαρύτητα. Βέβαια θέλω να σου χρεώσω τώρα, εδώ μας ακούει ο κόσμος, ότι αυτά που μας λες τώρα, από κάποιο σημείο και μετά που με μεστομένο το μυαλό μέσα από το ποδόσφαιρο και τότε θα μπορούσες να τα πεις και το ξέρω πολύ καλά, δεν βγαίνατε να τα πείτε και νομίζω ότι δεν τους βοηθήσατε. Θα σας πω, δεν βοήθησατε τον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε. Πρωτού το πεις αυτή την ερώτηση, θα σου πω ότι εκεί που έπρεπε να μιλήσω, επειδή ήμουν αρχηγός και έβλεπα και πίστευα ότι μπορούσε να πετύχει αυτή η ομάδα γιατί ήξερα τους συμπαίκτες μου, το είπα και το είπα ότι πρέπει να βοηθηθούμε συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με 2-3 παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά, την παραγωγή. Πάνω από αυτοί που είμαστε εμείς. Και τους έλεγα και το έλεγα και συνεχόμενες χρονιές, γιατί ήταν 3 συνεχόμενες χρονιές που θυμάμαι που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, και είπα ότι βοηθήστε την ομάδα γιατί μπορούμε να το κάνουμε.
και δεν βοηθήθηκε. Γι' αυτό σου λέω, μην προτρέχουμε να πούμε, εμείς το είπαμε. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε οι αρμόδιοι αυτοί που διοικούσαν την ομάδα να βγουν να πούνε στον κόσμο, για μένα, εγώ το είχα πει και στον πρόεδρο, το είχα πει, λέω, βγείτε και πείστε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, θα πάμε να κάνουμε την υπέρβαση. Όσοι έρθουν δηλαδή, θα έρθουν στο γήπεδο να ξέρουν τι θα δούνε. Να ξέρουν τι περιμένουν. Εμείς δεν κάναμε την υπέρβαση γιατί εγώ τραυματίστηκα στα Γιάννενα και δύο παίχτες παίζανε με ένεση. Με την Πόρτο. Αυτά μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει άμα το είχαμε πει και το ξέρει ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος ερχόταν για τα Γιάννενα ότι να κερδίσουμε, πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα εμείς. Δεν είναι από τη φύση μας να τα κάνουμε όλα. Δεν έχουμε τις δυνάμεις να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το πρωτάθλημά μας είναι πολύ πίσω από τα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα. Η πίεση, βλέπετε εδώ τώρα Champions League παίζουν, οι ομάδες παίζουν το Champions League μεταξύ τους και τους βλέπεις ότι είναι σαν να παίζουν το πρωτάθλημά τους. Δηλαδή βλέπεις αυτή την ένταση και την πίεση του παιχνιδιού. Ενώ εδώ είναι άλλη πίεση του πρωτάθληματος, άλλη πίεση μόλις πάει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός. Δίνεις το παραπάνω στην Ευρώπη, επειδή δίνεις το παραπάνω, μετά έρχεσαι εδώ και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις όλη την κατάσταση. Η Ευρώπη, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί παίζουν τα Champions League, αλλά παίζουν και μετά μέσα στην έδρα τους και με τη χειρότερη ομάδα. Και αν δεν παλέψεις να κερδίσεις, δεν μπορείς να κερδίσεις. Ενώ εδώ βλέπεις ότι η στραβά κουτσά τη μικρότερη ομάδα την κερδίσεις. Και αυτό έχεις είναι ένα χάσμα που ανοίγει έτσι, χρόνο με τον χρόνο. Και τώρα που το βλέπουμε, είναι πολύ αργά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί πλέον δεν μπορούμε ποιοτικά να φέρουμε τέτοιους παίχτες όπως είχαμε παλιότερα για να ανεβάσουμε το επίπεδο. Ας εμπούτω σας λόγω ranking κλείνει πια σιγά σιγά και ο δρόμος προς το Champions League για τις ελληνικές ομάδες. Η απευθείας αν θυμάστε τότε, είχαμε δύο ομάδες Champions League που περνάγανε απευθείας, αν θυμάμαι καλά. Βγάλαμε και τρίτη. Ήταν οι πέντε πρώτες ομάδες, περνάγανε σχεδόν οι τέσσερις περνάγανε απευθείας ομίλους και Europa. Και Champions League. Έτσι. Μόνο η μία έπαιζε προγραμματικά, αν θυμάμαι καλά. Η τρίτη, ναι. Νομίζω. Η τρίτη. Και παίξε ο ΠΑΟΚ τότε με το Λιάσο Λουκά. Καταλαβαίνετε τώρα το θυμάσαι. Τη διαφορά. Ναι. Ναι. Δυστυχώς δεν σας ακουστήκαμε. Τώρα τα βλέπουμε, αλλά τώρα είναι αργά και τώρα έρχονται πάρα πολλοί και λένε ότι ναι, κάναμε λάθος, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Ίσως θα έπρεπε να σας στρίξουμε περισσότερο. Δεν είναι το θέμα. Τι θα έπρεπε να κάνουν, δεν είναι το θέμα τι έπρεπε να βλέπουν και τι έπρεπε να τους είχαν πει και οι αρμόδιοι ότι ξέρετε κάτι. Στόχος ναι μεν αυτό, αλλά άμα δεν μπορούμε, πάμε για το άλλο που μπορούμε. Δεν είναι κακό. Τίποτα δεν χάνεται όμως, γιατί μόλις βγήκαμε από τα σύνορα, αφού δεν καταφέραμε να αγιάσουμε καμία ομάδα στον τόπο της, πήγατε έξω και το κάνατε στην Πορτογαλία και δεν θα το ξεχάσει. Δόξα τω Θεώ, αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και είναι κάτι το οποίο εύχομαι να το ζήσουν όσοι ποδοσφαιριστές. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και είναι στην εθνική ομάδα. Μακάρι να το ζήσουν ξανά, αλλά είναι κάτι το απίστευτο. Λοιπόν, ήταν μεγάλη χαρά που σας είχαμε εδώ μαζί και τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Καραλή. Το Fight Club εδώ στο Athens Metro Mall τελειώνει μετά από τρεις ώρες. Θα υπάρχει και συνέχεια βέβαια. Σας είπαμε ότι θα βγαίνουν εκπομπές από το Athens Metro Mall για επόμενο ραντεβού στις 23 του μήνα την ίδια ώρα και κάθε Σάββατο από τα 4 Σάββατα του Μουντιάλ που έπονται του μεθαυριανού εξαιρουμένου, ναι. Να το πούμε έτσι. Ο Sport FM θα βρίσκεται εδώ από τις 3 μέχρι τις 6 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ επίσης τον Στέφανο Παλουόδολο. Και εμείς, παιδιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πούμε μην ξεχνάμε τι μέρα είναι σήμερα. Έτσι, γιατί τα πάμε για το τέλος. Είναι Τιρινίνη, ναι. Έχουμε και το 87, μην τα ξεχνάμε. Και τελικό που να είναι. Στο Sport FM θα ακούσουν και τον τελικό. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Είναι ιστορία μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.